Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Και σήμερα μαζί, λίγο μετά τις 9, όπως πάντα στην καθιερωμένη μπασκετική μας βόλτα γύρω από την επικαιρότητα, έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα στην εκπομπή. Παρασκευή βέβαια σήμερα, μια καθιερωμένη μέρα προβλέψεων αλλά και ρεπορτάζ για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ευρωλίγκα, το οποίο θα μας απασχολήσει ενημερωτικά περισσότερο. Και φυσικά θα επικεντρωθούμε περισσότερο και στους αγώνες της Στοίχημα Basket League, όπου κυριαρχούν οι αυριανοί αγώνες ανάμεσα στον Άρη και στο Λαύριο και στον Κολοσσό και στον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Κλήτος Καρκανιάς μαζί μας. Καλησπέρα, Κλήτο. Χαίρετε. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Γκάτζιος, ο οποίος τώρα έχει την εκπομπή και στο All About Aris. Μπορείτε να τον δείτε και εκεί και μετά σε εμάς θα τα πει πιο αναλυτικά. Τα μπασκετικά. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε την κινητοποίηση κλήτου των αθλητών στο Σύνταγμα σχετικά με το άνοιγμα του αθλητισμού, το οποίο βεβαίως πάγωσε πάλι, έτσι δεν υπάρχει άνοιγμα. Ο κύριος Χαρδαλιάς πριν από λίγο είπε ότι παιδιά υπομονή για τον αθλητισμό. Δεν συζητήθηκε καν στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, στην περίφημη αυτή η Επιτροπή. Να πούμε ότι το ντέρμπι είναι 7-17 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν συζητήθηκε καν. Κάτι το οποίο είναι βεβαίως πολύ άσχημο, έτσι Κλήτο. Άσχημο είναι γιατί συζητούσαν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είχαν εντάσεις από ό,τι λέγεται, διαφωνίες κτλ. Ναι. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Χαρδαλιάς, αυτό το ζήτημα δεν συζητήθηκε καθόλου. Ναι, είναι απογοητευτικό, αναμενόμενο μεν. Βέβαια θα μπορούσαν κάτι να πούνε, ότι οι παιδιά να στείλουν ένα μήνυμα. Ότι παιδιά, ναι, θα περιμένουμε μια εβδομάδα να πέσουν τα κρούσματα, να γίνουν τα κόκκινα, να γίνουν πράσινα και τότε να το ξαναδούμε. Εμείς θέλουμε κάτι να πούνε. Κάτι να πούνε, ναι. Έτσι. Δυστυχώς δεν υπόθηκε τίποτα. Και αυτό είναι ακόμα πιο απογοητευτικό, πέρα από το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε. Τώρα, εδώ και πέρα, ο Θεός και η ψυχή τους. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο, γιατί υποτίθεται ότι ο Χαρδαλιάς είναι και άνθρωπος του αθλητισμού, έτσι. Ήταν πρόεδρος του Αθηναϊκού στο μπάσκετ όταν πήρε το Ευρωπαϊκό. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται να μην έχει συνέστηση, ας πούμε, της σοβαρότητας όσα παιδιά, ας πούμε, στις εθνικές κατηγορίες. Να είναι τόσο ανέστητος, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όχι, ανέστητος δεν είναι. Ξέρει τι συμβαίνει, φυσικά και καταλαβαίνει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτός είναι πιεσμένος. Σωστό ή όχι, δεν το εξετάζουμε τώρα αυτό. Αν πρέπει να είναι πιεσμένος, ναι, λέμε το τι συμβαίνει, το τι μπορεί να συμβαίνει. Προφανώς και αυτός λοιπόν είναι πιεσμένος και δεν θέλει να ανοιχθεί, δεν θέλει να ρισκάρει. Δίνει λογαριασμό κάπου, γι' αυτόν τα νούμερα παίζουν ρόλο προφανώς, 1500, 1200, 1300 και όσο παίζουν νούμερα τα μάτια τους δηλαδή βλέπουν κρούσματα, ναι, δεν θέλει να πάει κανένα ρίσκο. Είναι μια ερμηνεία την οποία το ξέρω δίνω εγώ για το πώς μπορεί να νιώθει αυτός, να σκέφτεται. Το βασικό είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν δόθηκε ούτε μια εικόνα, δηλαδή να πούνε κάτι. Ότι ναι, ρε παιδιά, ναι, σε 10 μέρες να δούμε. Εμείς θέλουμε τα γήπεδα να γεμίσουν πάλι, να ανοίξουν τα γήπεδα. Δεν είπαν ούτε αυτό. Και αυτό είναι πιο απογοητευτικό από το ότι δεν το συζήτησαν καν. Ναι, πράγματι. Και βεβαίως αυτό στέλνει ακόμη πιο μακριά στις καλένδες το πιθανό άνοιγμα του αθλητισμού, έτσι, και του μπάσκετ. Γιατί τώρα πάμε, θα το φάμε και το Φεβρουάριο, όπως πάμε. Βέβαια, βέβαια. Για δράση δεν το συζητάμε για Φλεβάρι. Μήπως τυχόν κάποια στιγμή προς το τέλος του μήνα αρχίζουν προπονήσεις. Μήπως τυχόν. Για δράση μέσα Μαρτίου, τέλη Μαρτίου και αν. Είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο και βεβαίως να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και κάποια νέα μέτρα με τη Θεσσαλονίκη να είναι πλέον, όπως είπαμε, στις κόκκινες περιοχές, αλλά εμένα τα μέτρα δεν μου φάνηκαν και ότι... Δεν είχε, όχι, διαφορές μεγάλες από αυτά που μιλάμε τώρα, δεν, αφού όλα ανοιχτά παραμένουν. Ποια η απαγόρευση κυκλοφορίας. Εμένα έχω εντύπωση από αυτά που είπε ο Χαρδαλιάς, ότι το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε SMS, γιατί τις άλλες μέρες δεν στέλνουμε. Ναι. Που κατάλαβα, ή το μόνο που δεν κατάλαβα. Δεν το είπαν σωστά, δεν ξέρω. Λοιπόν,
Θα πάμε και στα δικά μας πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει, καλή εκπομπή. Βγήκε η τριάδα των διαιτητών του Ντέρμπι της Τετάρτης. Σχοινά, Σιμεωνίδης, Μαγκλογιάννης. Θέλω ένα σχόλιο, λέει, από τον Κλήτο, λέει ο Κώστας. Τι να σχολιάσουν τους διαιτητές? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ξέρουμε ότι και οι τρεις είναι και ανόλυφια, το αγενοφάσια τους, το ξέρουμε αυτό. Και ότι θα έχει ίσο παρού πρόβλημα ο παρού. Όχι, παιδιά, δεν σχολιάζουμε διαιτητές. Τι να σχολιάσουμε. Τι να πούμε, αν θα παίξουν καλά ή όχι. Εγώ λέω θα παίξουν καλά. Ο Σχοινάς είναι ο κατά τεκμήριο ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής αυτή τη στιγμή για μένα. Είναι πολύ έμπειρος να σταθεί σε τέτοια μάτς. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει τέτοια μάτς. Έτσι. Δεν θα εκτεθεί ο Σχοινάς σε τέτοια μάτς, σε καμία περίπτωση. Ακόμα και σε κακό μάτς θα αφήσει τους άλλους να συρρίζουν περισσότερο και ο ίδιος δεν θα μπει σε διαδικασία διαμαρτυριών κτλ. Είναι και πολύ καλός επικοινωνιακά με τις ομάδες, δηλαδή μες στο παιχνίδι μιλάει, συμβουλεύει, κάνει παρενέσεις, λέει καθίστε κάτω. Δεν είναι δηλαδή περίεργος, αμίλητος, μουντρούχος. Δεν αγχώνεται. Ναι. Δεν αγχώνεται. Είναι από τους λίγους που δεν αγχώνονται. Έτσι, είναι, όπως αρχίζει το παιχνίδι, έτσι το συνεχίζει. Ξέρει τη δουλειά του, ξέρει πώς πρέπει να σταθεί. Η γλώσσα του σώματος παίζει σημαντικό ρόλο τώρα στον πάγκο κάθε ομάδας ή στον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Αυτά τα ξέρει ο Σχοινάς. Μένει μετά και το πειθαρχικός έλεγχος, τα πάντα, τι αποφάσεις θα πάρει. Βέβαια δεν είναι μόνος του. Και άλλοι δύο που να πάρουν να παίξουν τον ρόλο τους, έτσι. Σωστά. Θα τον παίξουν. Είναι ο Στέλιος Σιμεωνίδης, είναι και ο Μαγκλογιάννης. Να πούμε στο άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκα, θα πούμε πιο αναλυτικά πραγματάκια για το παιχνίδι αυτό. Βέβαια έχουμε μέρες ακόμη γιατί έχουμε πρωτάθλημα. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκα πέρασε μπροστά η Zenit μέσα στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρ 69-72. Εκεί που έχανε μέχρι και με 7 πόντους, το γύρισε το ρωσική ομάδα, η οποία είναι μανούλα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο ντέρμπι το δικό μας από 7-17 το σκορ έχει γίνει 18-19, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και βεβαίως και εδώ αναμένεται μεγάλη μάχη, αν και ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Νέντοβιτς και ο Ολυμπιακός χωρίς τον Βεζένκοφ, που είναι και για τον Ολυμπιακό μια σημαντική απουσία, το δίχως άλλο. Βέβαια, η καλύτερη του σεζόν είναι φετινή. Ναι. Μετά τον Άρη. Κλήτο, σκέψου λέει να αρχίσει να χρεώνει λέει, τα SMS, λέει ο Χαρδαλιάς. Άμα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα. Και όλο λέει στο Insta Replay, λέει να γράφει στην κάμερα, λέει ο Τόμι, λέει ο Θεός. Εντάξει, είπαμε, είναι έμπειρος διαιτητής ο Τόμι. Καλησπέρα, παιδιά, για Ευρωλίγκα. Είδατε καθόλου χθες το Εφές Μπαρτσελόνα? Βλέπετε τους Τούρκους ικανούς για κατάκτηση? Οι Τούρκοι ήταν και πέρσι δυνατοί, έχω την εντύπωση. Έτσι. Πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί, είναι καλή ομάδα. Αρχίζει και ανεβαίνει, όπως ανεβαίνει και η Φενέρ. Τώρα βλέπω βέβαια χάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ναι, μια υπολογίσιμη δύναμη. Τώρα για κατάκτηση δεν ξέρω μπροστά στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, στην Τζεσεκά, κατά πόσο μπορεί να κρατήσει δυνάμεις και να παρουσιαστεί δυνατή. Αλλά και πέρσι ήταν πολύ ισχυρή και φέτος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σε λίγο θα έχουμε τον Αντώνη να μας πει για Άρη. Οπότε Κλήτο να ξεκινήσουμε με σένα για ΠΑΟΚ, που έχεις και μια μέρα αβάτζο, έτσι, εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου περισσότερο έχω την εντύπωση το μυαλό, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι στον αγώνα της Τετάρτης. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Ο βασικός στόχος για αυτό το δεκαήμερο αυτός είναι. Το παιχνίδι της Τετάρτης, γιατί είναι νοκάουτ μάτς, δεν είναι το λάθος εκεί, δεν διορθώνεται. Θα ήταν διαφορετικά την Κυριακή, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν μια πιο βατή ομάδα στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να συγκεντρώσει τις νίκες που απαιτούνται για να ηρεμήσει, να τελειώσει, δηλαδή να μην ασχολείται. Είναι όμως ο Παναθηναϊκός, όσο και πεσμένος να είναι, όσα προβλήματα και να έχει ψυχολογικά και μη, είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε. Οπότε αναγκαστικά και μη, μυαλό λίγο φεύγει. Πηγαίνει λίγες μέρες πιο μετά, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι, τουλάχιστον θα το πω απ' την άλλη, ότι κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπασκετικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, η Ευρωλίγκα δεν βλέπει κάθε φορά τι κάνει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εννοείται. Το βλέπει και το παραβλέπει, όχι μόνο η διοργάνωση, αλλά και οι ομάδες. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος σε αυτή τη λογική τουλάχιστον
να είναι συνεπής, να είναι σοβαρός, να προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός, να το δει σοβαρά το μάτς, όσο πιο σοβαρά μπορεί, και ό,τι μπορέσει να αποκομίσει. Δηλαδή, από αυτό το μάτς είναι κακό να μην έχει ένα κέρδος. Αν δεν έχει κανένα κέρδος, έχει αποτύχει. Είτε κερδίσει, είτε χάσει. Μάλλον και να χάσει ακόμα. Κάνε μια καλή προπόνηση, κλειτό για την Τετάρτη. Ναι, όχι, κάποια κέρδη πρέπει να τα βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο μάτς χωρίς να κερδίσει κάτι. Έχει αποτύχει. Είτε χάσει. Ακόμα και να χάσει δηλαδή, πέρα από την αποτυχία τη ήττα, όσο μεγάλη μικρή μπορεί να είναι, είναι αποτυχία το να μην κερδίσει τίποτα πέρα από αυτό. Να δεις κάποια συστήματα, κάποιες κινήσεις παικτών, κατάσταση παικτών, κάποιος να έρθει από τον πάγκο να σου κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που περιμένεις. Είναι πολλά που θα κερδίσεις. Και φυσικά ψυχολογία, αν πας καλά, παίξεις καλά. Άλλο είναι να το παλέψεις μέχρι το τέλος και αν να χάσεις, να χάσεις με ψηλά το κεφάλι 5-6 πόντους. Και άλλο είναι να συντριβείς, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση τώρα να συντριβεί στο Παλατάκι, από αυτό πάνω εγώ. Και εγώ έτσι νομίζω. Πλήρης είναι η ομάδα. Από τη στιγμή που επέστρεψαν και δύο γκάρτ που είχαν προβλήματα, δηλαδή ο Παντονίου και ο 1-0 η Μπάγερν. Το έβαλε η ομάδα σου, το έβαλε. Έχασε πέναλτι. Α, έχασε και πέναλτι. Λοιπόν, οι δύο γκάρτ είναι κανονικά στη διάθεση του Λυκογιάννη και ο Λόγκ και ο Παντονίου. Πλήρης δηλαδή που ετοιμάζει το ΠΑΟΚ. Δεν έχει... να ασχολείται δηλαδή με απουσίες. Είχε βίντεο, είχε COVID. Γενικώς προετοιμασία καλή από την διακοπή και μετά. Κακή παρένθεση, το τι έκανε η ομάδα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Ήταν το κάτι τα στοιχιώνει τον ΠΑΟΚ σε όλη τη σεζόν, αυτό το πολύ κακό, τουλάχιστον πρώτο ημίχρονο. Το ξαναλέω ότι κακά τα ψέματα, ο στόχος είναι η Τετάρτη. Γιατί μετά, ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού, από την Πέμπτη, Παρασκευή, θα πάρουν άδεια οι παίκτες, οι όλοι. Ναι. Και οι ξένοι, λογικά, κάποιοι όλοι θα αποχωρήσουν. Σίγουρα θα αποχωρήσει ο Γκρίφιν. Έχει και ένα οικογενειακό πρόβλημα, έχασε έναν δικό του άνθρωπο. Θα φύγει στη ΣΥΠΑ. Στο ΠΑΟΚ ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι που να δυσκολέψει την επιστροφή τους. Και λέω να αλλάξει κάτι σχετικά με πρωτόκαλλα COVID, έτσι. Υποτίθεται ότι ένα τεστ φεύγοντας από εκεί, που θα είναι αρνητικό, θα τους επαναφέρει λογικά, δεν θα υπάρχουν καραντίνες και τέτοια. Είναι όμως επίφοβο, ξέρεις, φοβούνται στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε ομάδα πιστεύω ότι φοβούνται. Αν φύγουν 6 ξένοι, που δεν πιστεύω άλλος να πάει, ο να πάει Καναδά, αλλά τέλος πάντων, αν τελικά δοθεί άδεια σε όλους να φύγουν έξω, θα υπάρχει ένα άγχος για την επιστροφή τους. Υπολογίζεται ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πριν το μάζι δηλαδή Κυπέλλου, θα υπάρχουν και καταβολές για Δεκέμβριο. Αυτά δεν... σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται δηλαδή η ομάδα. Πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση που βγήκε σχετικά με την αύξηση, έτσι, με νούμερα. Βέβαια. Προλάβαμε, βέβαια, εμείς και τα είπαμε πιο χθες τα νούμερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Το επίσημο είναι πάντα πιο ενδιαφέρον. Ναι. Πάνω από 4.000 ημέτοχοι πλέον. 200.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν. Κάποιοι λένε ότι είναι και λίγο παραπάνω πλέον. Και μάλιστα στον ΠΑΟΚ υψηλόβαθμα στελέχη θεωρούν ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στο μήνα επάνω, στην τέταρτη εβδομάδα της αύξησης, το ποσό θα έχει ξεπεράσει τα 300.000 ευρώ, γιατί όπως είπαμε και χθες προχθές, θα μπουν τώρα, αρχές του μήνα, κάποια πιο γερά πορτοφόλια. Ναι. Αυτό θα ανεβάσει το συνολικό ποσό. Θα είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, στο μήνα επάνω, στο μισό δηλαδή της διαδικασίας, η ομάδα να έχει φτάσει στα 3/5 του στόχου της. Θα έλεγα εγώ και να μην φτάσει στο 100% του στόχου από τη στιγμή που έχει το μαξιλαράκι αυτό που ανήγγειλε η οικογένεια Σαββίδη. Νομίζω ότι θα είναι πάλι πολύ σημαντικό για να κάνει αυτή τη δουλειά που άρχισε να κάνει με την αύξηση του κεφαλαίου και το τι θα επιφέρει πέρα από το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα καλύπτοντας τις ανάγκες της
τη τωρινή σεζόν είτε το προηγούμενο σεζόν, τι θα επιφέρει σε μια ανώνυμη αθλητική εταιρεία με τον brand name που έχει ο ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν και μετά. Φαντάσου, το είπαμε κιόλας, μια γενική συνέλευση μετόχων που δεν θα δώσουν όλο το παρόν, ας πούμε, συγκεντρωθούν 6.000 μέτοχοι από τη διαδικασία, λέω εγώ ένα νούμερο, να έχει 1.500. Έτσι, να βρεθούν να έχουν τη διάθεση Θεσσαλονικής 1.500 να βρεθούν κοντά στα κοινά της ομάδας, να ενδιαφερθούν, να ρωτήσουν, να απαιτήσουν σε μια γενική συνέλευση στο Παλατάκι. Είναι πολύ σημαντικό. Μην το παίρναμε ντούκου. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε μπροστά μας του χρόνου και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να το συνοποιούν όλοι το τι αλλαγή συντελείται, θα συντελεστεί τελικά στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ διοικητικά, διοκτησιακά θα το δούμε αυτό. Δυναμώνει πολύ η βάση πάνω στην οποία θα στηθεί ο ΠΑΟΚ τον επόμενο χρόνο. Έτσι είναι. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Αντώνη Γκάτζιο. Τι γίνεται, Αντώνη? Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Όλα καλά. Πού είσαι, ρε Αντώνη? Τα είπε όλα εκεί. Είχα μια μικρή καθυστέρηση, γιατί ως γνωστός Μαϊντανός βγήκα και στην εκπομπή του Λαμπάουτάρης πριν λίγο. Λίγο καθυστερημένα λόγω φουτμπαλέρας, οπότε γι' αυτό καθυστέρησα και εδώ. Τι έχει φουτμπαλέρα, τι θέλουν πάλι τα μπαλάκια, ανακατεύουν. Καμός, τι, τα μπαλάκια, κύπελο, χθες, κλήρωση σήμερα, μάτς ντέρμπι την Τετάρτη, Κυριακή. Καμός γίνεται. Ανάστατοι όλοι δηλαδή. Πρέπει να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι και αύριο έχει κρίσιμο μάτσο Άρης. Το ξεχνάνε που και που. Ναι, όντως. Του λέει πιο λαύριο τώρα, έχουμε την ΑΕΚ και το ποδόσφαιρο και Μάντζιο και τα λοιπά. Και μετά Τετάρτη πάλι Ολυμπιακό, κύπελο. Συγγνώμη, τώρα έχει ΑΕΚ και μετά έχει Ολυμπιακό κύπελο. Τετάρτη βράδυ, 9.30 ώρα. 9.30 ώρα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού 20-25. Μέχρι στιγμής στο ντέρμπι 21-25 τώρα μπήκε μια βολή. Η Φενέρ με τη Ζενίτ έκανε 82-74, ενώ η Ζενίτ είχε περάσει μπροστά. Όμως η Φενέρ στο τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε πιο δυνατά, προηγείται, βλέπω τώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ θέλω να βάλει δύο καλάθια ακόμη ο Πάγκος, Αντώνη, και δεν τα βάζει. Ο Γιάννης. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να πάω λίγο... Είναι 4 λεπτά, εντάξει. Δεν. Τον έχουμε σύν 11,5 και έχει βάλει 8 πόντους. Ρε φίλε, βάλε δύο βολές. Εντάξει, τόσο δύσκολο είναι. Κώστα, βλέπεις, λέει, ότι το αυριανό παιχνίδι είναι, λέει, must win για τον Ερακλή. Είναι. Νομίζω. Δεν ξέρω πώς περνάει. Δεν είναι τόσο μας τόσο για τον Κολοσσό, που είναι εντός έδρας, έτσι. Θεωρητικά με ένα παιχνίδι, δηλαδή, που λες ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρω. Όμως, προφανώς, και για τον Ηρακλή είναι σημαντικό το παιχνίδι, γιατί και το πρόγραμμα του Ηρακλή δεν είναι και τόσο εύκολο στη συνέχεια. Απλά υποτίθεται ότι με τις από κάτω ομάδες τις έχει μέσα στην έδρα του. Έχει δηλαδή τον Άρη, έχει το Μεσολόγγιο, έχει τον Ιωνικό, έχει έξω τη Λάρισα, έχει μέσα τον Προμηθέα. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα. Έτσι, έχει έξω το Λαύριο, έχει έξω την ΑΕΚ, έχει μέσα τον Παναθηναϊκό. Εύκολο πρόγραμμα είναι αυτό? Δεν είναι εύκολο. Πάντως, Κώστα, αν είναι για κάποιον must win το match, είναι για τον Κολοσσό. Ναι, σίγουρα. Ποιος, και γηπεδούχος είναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αρχή της χρονιάς έκανε κάποιες γκέλες. Βέβαια, κάλυψε κάποιες από αυτές. Κέρδισε, ας πούμε, μέσα στο Παλέ, τον Άρη. Αλλά έκανε κάποιες γκέλες οι οποίες ακόμα τον κυνηγάνε. Ναι, βέβαια. Δεν έχει ξεμπλέξει ο Κολοσσός. Παρότι φαίνεται ότι έχει καλή ομάδα και τώρα εντάξει θα ενισχυθεί κιόλας, δεν έχει ξεμπλέξει ακόμα ο Κολοσσός. Ο Λόσον τι έγινε, ήρθε? Ποτέ. Μάλλον ποτέ. Ποτέ δεν ήρθε. Λοιπόν, ανάστατος λέει ο Μπομπ, δηλαδή, λέει ο Άκης. Εύκολο λέει δεν θα είναι ο Κολοσσός, περιμένει να πάρει εκδίκηση. Να πάρει εκδίκηση για ποιο πράγμα? Επειδή... Μια νίκη που χρειάζεται είναι. Τι εκδίκηση τώρα? Ναι, επειδή έχασε τον πρώτο γύρο με αδικία από τη διαιτησία, όπως λένε, για ένα φάουλ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλει το μάτς πάρα πολύ, γιατί δεν έχει πολλά μάτς να πάρει μέσα στην έδρα του. Γενικά ο Κολοσσός μπαίνει σε περιπέτειες μετά. Έχει χάσει και από το Μεσολόγγι στην έδρα του. Βέβαια, μπαίνει σε περιπέτειες. Τραυματίστηκε ο Φώστερ, μας λέει ο φίλος, τον ευχαριστούμε. Τον έχει 2-0, λέει ο Ντίνος. Το Μεσολόγγι έχει τον Κολοσσό 2-0. Και στη Ρόδο και στο Αγρίνιο. Έτσι, δεν είναι λίγο αυτό. Οπότε θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Ηρακλής και να εκμεταλλευτεί το καλό momentum που φαίνεται ότι έχει από την Ευρώπη. Έτσι, τώρα έρχεται με φόρα, τώρα θα βάλει και τον καινούριο παίκτη. Να δούμε, το μάτς είναι πολύ δύσκολο πάντως. Λοιπόν, Αντώνη, πες μας τα του Άρη,
Για να προχωρήσουμε μετά λίγο στα ευρωπαϊκά, να πούμε και τις προβλέψεις μας, να πούμε και για το διαγωνισμό μας, να βγάλουμε τον νικητή. Για πες μας στον Άρη, τι γίνεται. Είδα φωτογραφία, το Ντράγκη έβαλες στο site. Ναι, ναι. Και σήμερα οι δύο ψηλοί έβγαλαν το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Κάναν στη συνέχεια βέβαια ένα ατομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση απουσίας τους από αυτό το μάτς. Δεν είναι απόλυτα έτοιμοι. Και είναι λογικό αυτό, γιατί ο Μέν Ντραγκίσεβιτς πριν από το μάτς με το Μισολόγγιο είπε 40 μέρες. Ο Δε Μιλόσεβιτς ήταν μία μέσα, μία έξω. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Μιλόσεβιτς στον Αχίλιο ακόμα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να βγάλει όλο το σημερινό πρόγραμμα. Όμως δεν τίθεται κανένα θέμα απουσίας τους από το αυριανό μάτς. Ξεκαθάρισαν, όπως και την περασμένη εβδομάδα, ότι θα αγωνιστούν κανονικά. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Και όπως είπαν και ο Σάββας Καμπερίδης και ο γυμναστής, ο Παναγιώτης Ζάλογκος, έπαιξαν με δική τους πρωτοβουλία. Ναι. Και είναι ακτινημόνευτο αυτό, γιατί μιλάμε για ξένους παίκτες, έτσι. Έπαιξαν με δική τους πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του αγώνα. Θα αγωνιστούν και αύριο, πιστεύω θα είναι πιο έτοιμοι αύριο σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στο Μεσολόγγι. Όμως σαφώς η παρουσία τους είναι σημαντική, γιατί ο Άρης απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα και τόσο φορμαρισμένη, δεν έχει την πολυτέλεια τώρα να βλέπει εκτός μάχης, ειδικά τους βασικούς ψηλούς του. Θα προσπαθήσει να παίξει όσο μπορεί post-παιχνίδι. Θα προσπαθήσει να πάει σε μεγαλύτερες κατοχές ο Άρης αύριο, γιατί άμα αφήσει το Λαύριο να τρέξει και να επιβάλλει το ρυθμό του, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μέσω της άμυνας θα προσπαθήσει και στην επίθεση να πάει σε μεγαλύτερες κατοχές, και όταν δεν τρέχεις πολύ, μεγαλύτερες κατοχές σημαίνει μία από τις βασικές λύσεις είναι το παιχνίδι στο post. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει, γιατί και το Λαύριο δεν έχει τα πολύ μεγάλα κορμιά, έτσι. Είναι πολύ αθλητική ομάδα. Πήρε τον Ανοσί και τώρα βέβαια. Όμως βλέπουμε ότι παίζει αρκετά με ψηλό τον Ντέιβις, με πεντάρι τον Γιώργο Μιχαλό. Δεν έχει πάρα πολλές λύσεις στη ρακέτα. Οπότε ο Άρης θα προσπαθήσει όσο μπορεί να χτυπήσει εκεί. Γι' αυτό και η παρουσία των δύο, του Μαυροβούνιου και του Βόσνιου, είναι καθοριστική. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ολοκληρώθηκε ένα 15ήμερο ουσιαστικά. 13 μέρες για την ακρίβεια, έντονης μελέτης στον Άρη. Η τακτική έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην προετοιμασία κατά το μάτς με τον Λαύριο, γιατί ο Άρης είναι παθών σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι μακριά, επειδή ήταν εξαναβολή στο μάτς, δεν είναι τόσο μακριά χρονικά αυτό που έπαθε στο Λαύριο ο Άρης, ναι. Που έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους και μέσα σε 5 λεπτά έχασε τα αυγά και τα καλάθια και η διαφορά πήγε στους 20 πόντους και εκεί έμεινε. Κάτω από τους 13, δεν έπεσε 14. Δεν είναι επιλογή για το Σάββα Καμπερίδη να δώσει ο Άρης τέτοια δικαιώματα και αύριο στο Λαύριο. Οπότε, σε σχέση φυσικά με το μάτι του Μισολόγγιου, θα χρειαστεί, όπου ήταν αποτελεσματικός ο Άρης, ειδικά στα μετόπιστεν, θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση και πνευματική ετοιμότητα, ώστε τα νεκρά διαστήματα να είναι τα μικρότερα δυνατά στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα να πάρει την πέμπτη νίκη της. Όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, ανεβαίνει ο πύχης σιγά σιγά. Έφτασαν τις 4 νίκες όλοι, το Μεσολόγγι, Λάρισα. Ναι. Μπορεί το θέμα να πάει στις 8. Ο Άρης θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να μην κινδυνεύσει αν κερδίσει αύριο. Αν χάσει, είναι κρίσιμο το μάτς. Αν χάσει, δεν χάνεται. Αλλά μετά ίσως θα πρέπει να κάνει κάποια άλλη υπέρβαση εισαγωγικά, είτε δηλαδή να κερδίσει την ΑΕΚ, ας πούμε, στο Παλέ, ήταν να κυνηγήσει κάτι καλό στο Ιβανόφιο και στη Ρόδο. Διπλό στο Ιβανόφιο, αριολέ. Εντάξει, τώρα θεωρητικά πας να παλέψεις όλα τα μάτς. Είναι πιο δύσκολο να παλέψεις το μάτς στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό ή κόντρα στην ΑΕΚ παρά στη Ρόδο, ας πούμε. Όταν γίνει το μεταξύ μας μάτς, Αντώνη, τότε προβλέπω να το θέλουν και οι δύο. Όλα ξεκινούν. Εγώ πιστεύω τον Άρη από το αυριανό μάτς, αν πάρει αυτή τη νίκη, θα αναπνέει αρκετά πιο ελεύθερα. Μετά πρέπει να κάνει κι άλλες γκέλες στην έδρα του για να κινδυνεύσει, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή να χάσει είτε από Λάρισα είτε από Ιωνικό. Αντώνη, για τις πληρωμές τι είπες? Για τις πληρωμές θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για ένα διαδικαστικό θέμα σήμερα δεν μπήκαν λεφτά στους λογαριασμούς των παικτών, οι οποίοι όμως θα φύγουν από την Κυριακή στις πατρίδες τους με άδεια, γιατί η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Άρη είναι στις 28 Φεβρουαρίου στο Νίκος Γκάλης της Αθήνας με τον Παναθηναϊκό, οπότε εκ των πραγμάτων οι παίκτες θα πάρουν άδεια. Και είναι βέβαιο ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν τις πρώτες μέρες, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο στόχος. Δευτέρα-Τρίτη να πάρουν το Δεκέμβριο μήνα, ώστε να είναι και αυτοί πιο απερίσπαστοι, έτσι, και να μην έχουμε
εξαγωνιστικές έννοιες. Τώρα, αν αυτό συνδυαστεί και με μία νίκη αύριο για τον Άρη και γίνουν και πληρωμές κανονικά, θα είναι ακόμα καλύτερο φυσικά. Σωστά. Τώρα, να πούμε επίσης ότι λέει κλείτο ο Νίκος, πάμε Παοκάρα, λέει, χωρίς Νέντοβιτς, λέει, και Φώστερ. Χτύπησε ο Φώστερ τώρα πριν από λίγο. Πάλι δεν μου, δεν μου λέει κάτι ως διαφορά των δύο ομάδων. Δεν, η διαφορά παραμένει πολύ μεγάλη. Φυσικά, ό,τι παίκτες κάνει καλούς Παναθηναϊκός, καλό είναι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι απουσίες μια ομάδα την ενώνουν. Έτσι, δηλαδή, παίζουν και για τους άλλους. Είδαμε η ΑΕΚ πώς έπαιξε, με 5 απουσίες, 4 απουσίες. Δεν, είναι Παναθηναϊκός, παιδιά, ό,τι και να είναι. Ναι. Θα μπορεί να τον πιέσει ο ΠΑΟΚ κομματικά, αν έχει χάσει και δύο παίκτες, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι να τον πιέσει. Αν καταφέρει να τον πιέσει, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ θα είναι, είτε χάσει το μάτσι, το κερδίσει. Έτσι λες κλειτό ρόλο το σημερινό αποτέλεσμα για την ψυχολογία έτσι, του Παναθηναϊκού, πώς το βλέπεις. Ναι, μα είναι παιχνίδι που κακά τα ψέματα που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά έτσι είναι. Ο ένας και ο άλλος ζουν για αυτά τα παιχνίδια έστω στην Ευρωλίγκα τώρα. Η ψυχολογία τώρα που βγαίνει μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι και επειδή είναι και άμεσο έτσι, το επόμενο, έτσι, δεν έχει να, μετά από μια εβδομάδα να κάνεις προπόνηση και τα λοιπά. Εδώ θέλει, πας κατευθείαν, Σαββάτο φεύγουν, ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι άμεσο. Ένα στα πέντε τρίπου. Μία ακόμα φορά, Κώστα, να πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα μετά το μάτς με τον Προμηθεία έβγαλε μία σε εισαγωγικά γκρίνια. Γιατί έπαιξε το βράδυ της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη και έπαιξε 5 η ώρα με τον Προμηθέα. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και αυτό το κομμάτι. Φυσικά η κόπωση είναι κόπωση, όπως και να το κάνεις τώρα. Το να παίζει Παρασκευή βράδυ και μετά Κυριακή απόγευμα. Θα τρέξει, θα τους κυνηγήσει, θα τους πιέσει. Και άμα λείπουν και δύο γκάρντ, λείπει και ο Νέντοβιτς, λείπει και ο Φώστερ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, αλλά δεν έχει φέτος ούτε το. Τόσο την ποιότητα των προηγούμενων χρόνων, ούτε το μπάτζετ που να πει ότι α, και ο Νέντοβιτς να λείπει, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά η Τζάκη Μποχωρίδη Μακ θα έχει. Έχει δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Να πεις ότι μου λείπει ο Κασκεβίτσος, αλλά έχω το Διαμαντίδη και το Σπανούλη, ας πούμε. Άμα ο Νέντοβιτς είναι μεγάλη απώλεια ακόμα και για, όχι μόνο για την Ευρωλίγκα, και για μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος τώρα. Τι, ο Σέντρος δεν παίζει. Παίζει, ναι, παίζει. Ο Σέντρος παίζει, ναι, επέστρεψε σήμερα. Παίζει και ο Σέντρος. Να πούμε ότι το Φενέρ Ζενίτ έγινε 90-84 λίγο πριν τη λήξη. Ο Πάγκος έφτασε 10 πόντους, ρε Αντώνη. Ένα καλά. Δύο βολές θα κερδίσει τώρα στο τέλος. 30-20 δευτερόλεπτα θέλει. Τι δύο βολές. Πάει το μάτς. Τα χάσαμε. Ένα στα πέντε τρίποντα είχε. Ο πουθενάς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται, εξακολουθεί να προηγείται. 28-32. Μέσα θα στο... το γυρίσει. Θα το γυρίσει. Θα το γυρίσει, λες κλείτο. Έσπισε. Ο Ολυμπιακός βλέπω 5 πόντους έχει ο Τζέκινς, 8 πόντους έχει ο Μακίσικ, 4 πόντους έχει ο Μάρτιν και από τον Παναθηναϊκό 3 ο Παπαπέτρου που ξεκίνησε με ένα τρίποντο, 7 ο Γουάιτ, 4 ο Μίτογλου και 7 ο Σάντρος. Ορίστε, δεν κάνει και δεν κάνει. Το φάγατε το παιδί. Λοιπόν, οι δικοί μας λέει θα φύγουνε, οι δικοί μας εννοεί ο Στράτος στους ξένους του Ηρακλή, προφανώς τώρα στη διακοπή. Εντάξει, όλο και κάτι θα γίνει να φύγουν να πάνε. Αν και οι περισσότεροι τις έχουν τις οικογένειες εδώ, αλλά εντάξει, έχει και μαμάδες, έχει και μπαμπάδες, έχει και φίλους, έχει και δουλειές στην Αμερική. Και όσο να είναι, μπορούν το να. Το Ντάνιελ μπορεί να κάτσει κανένα χρόνο εδώ πέρα, να κάνει βόλτα τα σκυλιά. Ακόμα εδώ είναι. Γιατί να μην είναι. Ποιος τον καρτερεί, τώρα που έφτιαξε ο καιρός, τι να φύγει. Δηλαδή, άμα πάει στην Ιταλία, ας πούμε, που είναι το σπίτι του. Τι διαφορετικό θα έχει από εδώ, έτσι είναι. Δικό του σπίτι έχει. Εδώ. Στην Ιταλία. Ναι, αφού είναι παντρεμένος με Ιταλίδα, κανονικά. Μπολόνια. Α, δηλαδή, ας πούμε ότι παίζει στην Πολωνία, το σπίτι αυτό παραμένει στην Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Έχουν σπίτι στην Ιταλία. Εδώ ήρθε ο δικός ήρθε στην Ελλάδα. Την Ιγουμενίτσα. Ο δικός με το καράβι, με το τζιπ το δικό του, κανονικά με το αμάξι του, περάσανε την Αδριατική και ήρθε με το τζιπ. Τουρίστ, τουρίστ. Κανονικά. Ήρθε στο Ιβανόφιο την πρώτη μέρα, κατάκοπη και οι δυο οι καημένοι. Τι, δεν θα είναι.
Και τώρα να το πω, τώρα δεν πειράζει. Ήρθανε μέχρι να έρθει το αμάξι του, το άλλο αμάξι της ομάδας δηλαδή. Να το πάρει η γυναίκα του, να τακτοποιηθεί το σπίτι κτλ. Είχε αναμονή, ας πούμε, 2-3 ώρες. Κάθισε στο γραφείο μαζί μου, φάγαμε καφέ, ξέρω εγώ, συζήτηση, how are you κτλ. Και τον πήρε ο ύπνος. Κοιμήθηκε ο καημένος. Από την κούραση. Και αυτόν τον πήρε τώρα εσύ για backup center. Μπράβο, Κώστα. Κοιμήθηκε ο καημένος από την κούραση. Η γυναίκα του εντωμεταξύ το μωρό βόλτα έξω με το καρότσι. Δύο σκυλιά με τα λουριά μέσα στο γραφείο. Τα είχα δει, σου λέω, στην Αγία Σοφία. Και από την κούραση ο καημένος δεν άντεξε κάποια στιγμή και κοιμήθηκε. Και μια ώρα κοιμήθηκε ένα γομάρι τώρα μέσα στο γραφείο 3 μέτρα. Απλώθηκε στον καναπέ. Τον επήρε λιγάκι δηλαδή. Τον επήρε λιγάκι. Εγώ τον έλεγα Ed, would you like something to eat και τα λοιπά. Ο χάρισε κιόλας. Ναι, όχι, εντάξει. Καλός είναι. Καλό παιδί. Εντάξει. Απλά δεν. Τώρα μην λέμε τα αγωνιστικά. Καλό παιδί. Να τον κεράσουμε. Δεν έχουμε. Αδελφοί, αν είπα ότι δεν έχουμε να του δώσουμε και αυτός παντρεμένος είναι. Μια πάσα να τον κεράσουμε. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι 92-84. Αντώνη, το χάσαμε το μάτς. Δεν γίνονται αυτά. Άσα μας ρε πάγκος. Loser. Loser. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Όχι το αποτέλεσμα λέει, αλλά ίσως η κούραση και οι απουσίες, λέει ο Νίκος. Σήμερα το πρόγραμμα λέει έχει Plymouth Raiders, Bristol Friars. Δείτε εσείς στην Ευρωλίγκα, λέει τα χαμογελάκια του πειρατή. Τι είναι αυτό? Α, είναι βρετανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Λοιπόν, Κώστα λέει, εσύ που ασχολείσαι με τη Football League, λέει, τι θα γίνει στο εργοτέλης Ξάνθη με τη Super League 2. Καλά. Τι θα γίνει, παιδιά? Άσος είναι το μπάτς. Εργοτέλης θα κερδίσει. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στον Ηρακλή. Είπαμε ότι είναι τα ευχάριστα νέα έρθαν για το Γυμναστικό Σύλλογο. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Είχαμε το Μάκη χθες, μας τα εξήγησε αναλυτικότατα όλα καλά. Η ομάδα αναχώρησε το μεσημέρι για τη Ρόδο. Δεν είναι στην αποστολή ο Φίλιος, είναι ο Γκιουζέλης και ο Γιωργαλάς. Είναι ο Ίμπανκς φυσικά, είναι και ο Ενεχιόνια. Τα βλέμματα προφανώς θα πέσουν στον Ίμπανκς. Με ρώτησε και ένας φίλος τώρα, είδα εδώ στα ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά του. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μην περιμένουμε αύριο βέβαια πολλά λεπτά. Εγώ περιμένω κανένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο. Ανάλογα και πώς θα πάει το μάτς. Ανάλογα πώς θα πάει και ο ίδιος. Μπορεί να μπει και να τα βάζει όλα. Έτσι. Προφανώς το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα είναι για αυτόν το ορόσημο, θα λέγαμε, δηλαδή να είναι έτοιμος εκεί. Ο ίδιος δείχνει καλά. Εντάξει, τώρα έχει θέματα προπονήσεων, εννοώ προσαρμογή στην τακτική, έκρηξης και τα λοιπά. Θέλει δηλαδή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ποδήλατο κάνει. Ποδήλατο, αν κάνει, λέει, στο ποδήλατο είναι σούπερ. Σταμάτησε και τα live τώρα από ό,τι ενημερώθηκα. Ναι, σταμάτησε και τα live. Δεν ξέρω μήπως έπαιξε ρόλο το ότι εδώ τα λέγαμε και τα λοιπά και του είπανε τίποτα από την ομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, είναι ωραίος, είναι συνειδητοποιημένος, μακάρι να παίξει καλά. Ο φίλος μου πληροφοριοδότης από το Tel Aviv με ενημερώνει, ενώ το είχαμε συζητήσει βέβαια και χθες, και μου υπενθυμίζει μάλλον ότι τον φάγατε, λέει το φίλο σας, λέει τον Καστρίτη. Πάει ο Καστρίτης. Να περάσει ο επόμενος. Πάει ο Καστρίτης από την Χαποέλ Tel Aviv. Σήμερα ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας. Εντάξει, αυτοί χάνανε συνέχεια, δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Είχαν πολλές απουσίες, είχε κορονοϊούς κτλ. Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Η Χαποέλ είναι πολύ παραδοσιακή ομάδα στο Ισραήλ. Πολύ απαιτητική δηλαδή, με πολύ φανατικό κοινό. Και προφανώς η πίεση των αποτελεσμάτων έφερε δυστυχώς αυτή την εξέλιξη για τον Καστρίτη. Μια εκ προημίου αντίθετη βέβαια εξέλιξη με το Δέδα, ο οποίος παρά την ήττα από την πιθανή αντίπαλο του Ηρακλή, την Ιρώνη Νες Ζιώνα, έμεινε στη Χαποέλ Χολών και μάλιστα υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια κιόλας. Μέχρι το 23. Μπράβο στο Στέφανο. Συγχαρητήρια. Τώρα ο Γιάννης. Την ομάδα στους 16 του Champions League. Σωστά. Χαποέλ. Ο Γιάννης είναι καλός προπονητής, προφανώς και θα βρει σύντομα τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Η εμπειρία σίγουρα είναι και γι' αυτόν πολύ ωφέλιμη θα είναι. 32-38 ο Παναθηναϊκός κλείτο μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο Ολυμπιακός δεν βλέπουμε και το μάτς βέβαια. Δεν έχουμε το μάτς, αλλά το θέμα είναι ότι έχει 9... Εδώ τώρα τι λες. Καλό είναι να κερδίσει για να αδειάσει από ενέργεια κτλ. Λίτο για αυτό είναι καλό να χάσει για να έχει κακή ψυχολογία. Δηλαδή και τα δύο δεν μπορεί κάποιος να τα υποστηρίξει.
Εγώ αυτό το ρώτησα. Εγώ πιστεύω για τον ΠΑΟΚ καλύτερο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ναι, αλλά άμα κερδίσει, μήπως έρθει ψηλωμένος και φορτωμένος και τον πάρει παραμάζωμα. Δεν αδειάζει εύκολα από τέτοιες. Δεν ξαναγεμίζει εύκολα μετά από τέτοιες νίκες και με τόσα προβλήματα. Άμα γιατί και γίνεται σε δύο μέρες το μάτς. Δηλαδή δεν είναι να πει τέσσερις μέρες, πέντε, είναι τακτούκ. Αλάνθαστος Μποχωρίδης, έτσι. 9 πόντους, δεν έχει χάσει σουτ και βολή. 9 πόντους. Κοίταξε, μπορεί θα πάνε να κοιμηθούν, θα κερδίσουν πανηγυρισμοί εκεί κτλ. Αύριο προπόνηση και το απόγευμα φεύγουν Θεσσαλονίκη. Οπότε εγώ λέω πως λειτουργήσει αντίθετα. Όπως αντίθετα μπορεί να λειτουργήσει και η ΙΤΑ. Δηλαδή να σκουμποθούν αυτό, τρίξτε τα δόντια και κανονίστε τώρα με τον ΠΑΟΚ και αυτά. Μήπως θέλουν να δείξουν δηλαδή πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε. Εν τω μεταξύ τώρα έχω παίξει ένα άλλο τρομερό στοίχημα, Αντώνη. Να βάλει ο Παπαγιάννης 2 βολές. Όπα. Πού τα βρίσκεις και εδώ. Και δεν έχει εκτελέσει καμία μέχρι στιγμής. Ο Παπαγιάννης προς το παρόν έχει, ναι, 2 στα 4 δίποντα σε 12 λεπτά σχεδόν. Και το άλλο συνδυαστικό, μα το έχει συνδυαστικό η εταιρεία. Και το άλλο συνδυαστικό είναι να βάλει 2 ο Πρίντεζης. Αυτό πιο εύκολο. Νομίζεις. Ο Πρίντεζης. Μία στη μία έχει, εντάξει. Θέλω άλλη μία και πληρώνομαι με Πρίντεζη. Άμα βάλει 4. Πληρώθηκα. Άμα βάλει και ο Παπαγιάννης 2 όμως. Πρέπει καλά, να σέντερ, δεν θα πάρει, θα πάρει μπάλες, δεν θα πάρει μια βολή. Είναι δυνατό. Αυτό ποντάρουμε, αλλά βλέπεις ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα ποντάρουμε και στο ότι, ρε παιδί μου, είναι και υποτίθεση... Θα είναι σφαγή του Παναθηναϊκού. Σε καλό φεγγάρι. Θα παίξει ο Παπαγιάννης, πες 22 λεπτά και δεν θα πάρει μπάλες. Θα πάρει μια βολή. Αντώνη, άνοιξε λίγο ρε, εσύ τις Ευρωλίγες. Τη Ευρωλίγκα τα στατιστικά άνοιξα γιατί μου το δίνει κερδισμένο το μπάγκο. Μήπως έβαλε καλάθι. Μισό λεπτό. 92-84 τελικό. Μπάγκο. Box score. Μπάγκο. 10 πόντους. Μάλλον δεν. 11,5. Μήπως θα έχει άντερ 11,5. Over 11,5. Το έχω και μου το έχει πράσινο. Τι το λέω τώρα, θα μου το ακυρώσουνε. Είναι η πόντη ή μήπως είναι καμιά αξιολόγηση. Γιατί στην αξιολόγηση έχει 13. Συνολική πόντι λέει, Κέβιν Πάγκος. Περίεργο μου φαίνεται. 10 έχει πάντως. Μην τα λέτε τώρα δημοσίως και πάρουν τηλέφωνο, και πάρουν τηλέφωνο στην εταιρεία και πούνε ο Κούσης έχετε κάνει λάθος και θα πληρωθεί τζάμπα 86.000 ευρώ. Λοιπόν, και έχω παίξει τώρα σε αυτό μαζί με τον Πάγκος μισή ελεύθερη βολή Πρίντεζης, το πήρα αυτό, έβαλε μία. Over μισό, άκου τώρα τι στοιχήματα βάζουν. Και over μια μισή εύστοχη ελεύθερη βολή Παπαγιάννης και δεν έχει εκτελέσει καμία. Δώστε την μπάλα μέσα, να πάρει φάουλο ψηλός. Καλά, για τη βολή του Πρίντεζη πόσο έδινε. Είναι συνδυαστικό. Μαζί τα έδινε. Μαζί. Είναι συνδυαστικό και αυτό όλο μαζί έδινε φίλε 2,80. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, το δύο... Οι δύο να βάλουν βολές, αυτό. Ναι, να βάλει μία βολή ο Πρίντεζης την έβαλε και ο Παπαγιάννης να βάλει δύο. Όχι, δεν είναι... άσχημο δεν είναι. 2,80. Είναι φυσιολογικό και το πληρώνει αρκετά. Μια που μιλάμε για στοίχημα, να συμφωνήσω εδώ με το φίλο, με ακούλπα που είπε ότι καλήκαμε χθες από το NBA. Όχι, να σου πω κάτι. Μπράβο στους... πώς πέσανε γιατί το Portland, ποιον έπαιζε. Τώρα αυτό, δηλαδή πραγματικά, μέσα στη Φιλανδία περίπατο. Το είπα, Αντώνη. Κώστα, χωρίς 4 βασικούς παίζει το Portland. Του το είπα, Αντώνη, το Portland είναι κολομάδα. Αλλά έβγαλε πριν την έναρξη ότι δεν παίζει ο Σίμονς στους Sixers και το χειρότερο είναι ότι έβγαλε σχεδόν μια ώρα πριν το μάτς ότι δεν παίζει ο Trey Young στους Hawks. Μετά ενταχώς τον Trey Young, οι Hawks είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Το Portland μου έχει κάνει 1 εκατομμύριο κηδείες. Το Portland. Ναι, αλλά τώρα χτύπησαν κι άλλοι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Που πάλι θα κερδίσουν. Παίξτε Portland. Κώστα λέει πώς τον είδε στο φίλο σου, λέει το Van Vliet, λέει προχθές. Λέει 54 ποντάκια, λέει έχωσε. Παιδιά, όποιος είδε το match. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος κάνει παπάδες έτσι και είναι ίδιο boy με μένα. Είχε 11 στα 13 τρίποντα, κάτι τέτοιο. Και φέτος κάνει γενικά, είναι παίκτης ο οποίος. Ήταν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι πέρυσι backup του Kyle Lowry στο Νάσο και μετακόμισε στο 2 και παίζει βασικό διάρρη με τέτοιο boy και τους κάνει πλάκα. Κάνει τρομερές χρονιές πέρυσι και φέτος.
Εγώ πάντως το διπλό, λέει, το τίμησα, λέει, του Παναθηναϊκού, το βρήκα στο live 2,4, αν και ξεκίνησε με 4. Πώς βλέπετε, λέει, παιδιά, το Κολοσσός Ηρακλής. Είπαμε, φίλε Αντώνη, ότι είναι συχτό το μάτς. Ότι ο Κολοσσός το θέλει περισσότερο, ό,τι αυτό και αν συμβαίνει. Επίσης παρατήρησα ότι η απόδοση κατρακυλάει του Κολοσσού. Για να δω. Ξεκίνησε από 1,55 και τώρα είναι 1,47. Μήπως παίζουν πολύ άσο Κολοσσό γι' αυτό. Παίζουν άσο Κολοσσό, αλλά γιατί να παίξουν άσο Κολοσσό, ρε φίλε. 1,47, 2,70. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Εν τω μεταξύ, όποτε γίνεται αυτό, πάντα χάνουμε. Άρης Λαύριο 2,85 και το Λαύριο έπεσε, Αντώνη. Έπεσε το Λαύριο, ναι. Κατάλαβα. Κοίταξε τώρα, ειδικά όταν παίζουν ρεκόρ από το εξωτερικό και από αυτά, βλέπουν το Λαύριο πρώτο, τον Άρη τελευταίο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης που έχει και ένα μάτσο λιγότερο είναι τελευταίο. Σου λέει τώρα τι θα παίξω, 1,50 θα παίξω το Λαύριο. Γιατί συγγνώμη, ένα ουδέτερο αντικειμενικό τώρα Λαύριο Άρης τι θα πει. Θα παίξει νίκη Λαυρίου, ξέρει, χωρίς χάντικα, χωρίς τέτοια. Και άδειο γήπεδο, χωρίς κόσμο. Θα μου πει ο Άρης χέρι στον Προμηθέα και τον Ακλή. Και το Λαύριο τώρα δεν παίζεται έτσι όπως παίζει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Anyway. Εγώ το μόνο, είναι το μόνο παιχνίδι που δεν μπορώ να δω αποτέλεσμα, το Κολοσσός Ηρακλής. Σε όλα τα βλέπω. Σε αυτό μπορώ να δω αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να δει μια διπλάρα δηλαδή. Ούτε άσο. Είναι αλήθεια, Κώστα, ότι η τελευταία εντός έδρας νίκη του Κολοσσού του Ηρακλή είναι το 2006. Ναι, yeah. όταν πετούσαν χαρτάκια την ώρα που ο Γιαννουζάκος έκανε τρίποντο ισοφάρισης. Και είχαμε το Μάνο, το μεγάλο κομισάριο, και μέσα στο λεωφορείο για το αεροπλάνο μαλώσαμε φυσικά. Είναι η χρονιά που υποβιβάστηκε ο Ηρακλής, έτσι. Ναι, φυσικά ήμουνα στο μάτι. Χρονιά νομίζω που ο κοντός ο Κόλεμαν έβαλε 37 εκείνο το μάτι. Και εκείνη ήταν η χρονιά που πέσαμε. Ποιο άλλη χρονιά εσύ λες? Α, όχι, ο Κόλεμαν ήταν μετά, ήταν το 10-11. Ναι, ναι, ναι. Ο Κόλεμαν ήταν με το Χουγκάς που έβαλε 6-11 τρίποντα. Έβαλε 8, έβαλε πόσο, 6 το πρώτο ημίχρονο, κάτι τέτοιο. Με Αι του Ταβίτσιους παίζαμε τότε. Κόλεμαν Αι του Ταβίτσιους, Ηρακλάρα Μπέιμπι. Πεφτουά εννοείται. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εντάξει, άλλοι είχαν μπάτζετ 3,5 εκατομμύρια ευρώ και εμείς πέσαμε στον μπάσκετ. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, όλα καλά. Ηρακλάρα ενωμένη και τέτοια. Λοιπόν. Ας μας ενημερώσει ο Παντελής λίγο έτσι και γενικά για λόγους και ρεπορτάζ και για... Έχει πολλά προβλήματα, λέει ο Κολοσσός. Έχει πολλά προβλήματα, ναι. Τώρα πέρα από το playmaker που δεν ήρθε δηλαδή, τι άλλα προβλήματα έχει. Προβλήματα έχει, επειδή δεν κάναν προπόνηση όλοι μαζί την Τρίτη. Εντάξει, κάναν Τετάρτη. Έχει μια απουσία που να μην λέγεται, ξέρω εγώ, με αλφαγιώτα το λέγεται. Έχει τον Goins, ο οποίος έκανε μεγαλυτική και είναι καθαρή και θα παίξει. Οι υπόλοιποι όλοι παίζουν κανονικά. Απλά λείπαν την Τρίτη ο Κατζούρης, ο Ξανθόπουλος, ο Μπιλής και ο Σιγάλας. Αυτό είπαμε. Εντάξει, δεν έχουν τον Κοντό, δεν ήρθε ο Λόσον. Μια χαρά ομάδα έχει ο Κολοσσός. Έχει τον Άντριτς, έχει τον Γκαντέρ, έχει τον Άρτης, έχει τον Ζάρα. Χωρίς τον Λόσον, 15 στο Περιστέρι έριξε. Εντάξει τώρα, άλλο που. Ο Κολοσσός, 15 στο Περιστέρι έριξε, λέω. Χωρίς Κοντό. Άρα, τι ψάχνουμε. Εμείς είμαστε με δύο νέους παίκτες. Έτσι, θα μπει τώρα ο καινούργιος, θα τα μπερδέψει εκεί από εδώ, από εκεί, πάντα συστήματα. Θα κάνει δύο φάουλ κτλ. Ποιοι παίζουν διαιτητές κιόλας, για κάτσε να δω. Ο Σχοινάς παίζει διαιτητής. Πέρσι λέει κερδίσαμε, λέει ο Στράτος. Πέρσι κερδίσαμε όντως με τον Καβαδά στο τέλος που έκανε ένα κόψιμο εκεί, έκανε μια καλή άμυνα. Ο Χάνλα πούλησε την μπάλα στο τέλος, κόντεψε να πάθω κεφαλικό 17 εκατομμύρια φορές για ακόμη μια φορά. Απορώ πως ζω, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, με όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τότε που κερδίζαμε και πουλήσαμε 4 ώρες την μπάλα, νομίζω. Μία φορά στην επαναφορά, μία στο κατέβασμα κτλ. Anyway, κερδίσαμε. Νάς Καλδύρης, Θεονάς είναι οι διαιτητές. Α, ο Καλδύρης, ο φίλος μου. Ηρακλής Περιστέρη. Καλδυράρα, ολέ. Λοιπόν. Και ο Θεονάς. Να μην είναι φίλος σου, δηλαδή. Επειδή ξέρω την εκπομπή τη βλέπουν και τα λένε μετά μεταξύ τους, θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο οι δυνατότητες του είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν θέλω να πω ότι είναι καλός διαιτητής, είναι καλός διαιτητής, αλλά οι δυνατότητες του είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια καλή επιλογή να παίξει σε ένα μάτς Ηρακλής Περιστέρη. Το ότι ήρθε να παίξει Ηρακλής Περιστέρη, προφανώς σου λέει είναι ο Κορομιλάς, είναι καλός διαιτητής έμπειρος, βάλε και τον Καλδύρη δίπλα. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Συγγνώμη. Για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Έτσι. Που μου έδωσε αντιαθλητικό φάουλ σε κόντρα παικτών κάτω το καλάθι μακριά από την μπάλα και δύο φορές 3 δευτερόλεπτα τον Καβαδά, 2 λεπτά πριν τη λήξη. Έτσι. Σε μάτς τώρα φωτιά με παράταση κτλ. 2 φορές 3 δευτερόλεπτα, υγεία πάνω απ' όλα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτου, ο Εγαλεώτης.
Λοιπόν. Anyway, καλησπέρα. Ο Ηρακλής έχει καλύτερη ομάδα. Λέει ποιοτική, λέει από τον Κολοσσό. Αν παίξει καλά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εάν παίξει καλά, ρε φίλε, εννοείται. Το θέμα είναι ότι δεν παίζει καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας παίξει καλά. Μακάρι. Στην Ευρώπη έπαιξε καλά. Έπαιξε πολύ καλά στην Ευρώπη. Αν έχει αυτό το momentum και συνεχίσουν, θα κερδίσει και μάλιστα εύκολα. Λέω εγώ. Λοιπόν, αν. Έτσι, με το αν που λέμε. Δεν θα παίξει, λέει ο Ζάρας, ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Θα με κάνετε να πάρω τώρα το φίλο μου το 35-38 ο Παναθηναϊκός. Θα με κάνετε να μπω στο 12 σπορ στο φίλο μου το Μάκη. Πώς και δεν το βγάλαμε το Μάκη σήμερα, ρε Αντώνη. Τα είπε όλα χθες. Όχι, το Μάκη το Δούβαλη. Α, το Δούβαλη, ναι. Το από τη Ρόδο. Λοιπόν, ο Αναστόπουλος λέει επιστρέφει. Τι επιστρέφει. Πού επιστρέφει. Λίγο μετά την ιστορική αλλίωση. Το καλό μήπως με τον Προμηθέα. Όχι, Κλήτο, άκου άρθρο που γράφει ο Μάκης. Όχι, κάτσε να τον πάρω, να γίνει χαμός. Μάλλον όχι ο Μάκης, το site που είναι ο Μάκης. Λίγο καιρό μετά την ιστορική αλλίωση αποτελέσματος με τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η ιστορική αλλίωση. Ο διεθνής Παναγιώτης Αναστόπουλος επιστρέφει στη Ρόδο για την αναμέτρηση του κυπέλου. Κολοσσός Προμηθέας. Ο... Πιάνει ιστορική αλλίωση. Εκεί που κάνατε την παραφορά και βγήκε μπαλά out και βάλατε τρίποντο. Τι πιάνει ιστορική αλλίωση. Α, το Κολοσσός ΠΑΟΚ. Ναι. Νόμιζα ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Όχι, ήταν διαιτητής ο Αναστόπουλος, ο Τάκης, στον αγώνα. Κολοσσός ΠΑΟΚ. Όχι, ήταν η εικόνα τέτοια, δεν ήταν καλή. Ήταν η γωνία τέτοια που έτσι. Το είδα από λάθος. Δηλαδή, άμα το δει στην ευθεία, θα δει κανονικά τώρα. Από εκεί έτσι, πώς ήταν. Φυρίζει αύριο στο παλέ, ο Αναστόπουλος. Ήταν η σκιά της μπάλας, Κλήτο. Μπράβο. Που φάνηκε. Δεν μπορεί να είναι τόσο χαζός το Γκρίφιν 40 χρόνια παίζει μπάσκετ, να την πετάξει την μπάλα έξω. Ερε, Κλήτο. Αδιανόητο. Καλά. Το θέμα είναι ότι κάθε ομάδα προσπαθεί. Λοιπόν, απροπόνητος λέει και από τραυματισμό ο Γκόινς. Ο Λόσον λέει ακόμη στην Κίνα. Προετοιμασία της ομάδας λέει με τους αποκλεισμένους λόγω καιρό από Τετάρτη. Μέχρι τότε ούτε διπλό δεν έκαναν. Δεν το λες, λέει και ομαλή προετοιμασία, με ομάδα που έρχεται λέει πλήρης, με ρυθμό και ψυχολογία. Με το Περιστέρι ήταν άλλο μάτς εντελώς, λέει ο Παντελής. Αυτά που είπα και εγώ, δεν έχουν απουσίες. Δηλαδή ο Λόσον θεωρείται απουσία τώρα. Παίκτης που δεν υπάρχει. Ναι, αλλά σου λέει είχα κάποιον εκεί και τώρα δεν έχω ξένο. Μα έπαιξε ποτέ. Όχι. Να έπαιζε και να λέμε δεν παίζει. Όχι συγκεκριμένα ο Λόσον. Όχι συγκεκριμένα ο Λόσον. Παίζει με ένα λιγότερο ξένο, ας πούμε. Και παίζει, λιγότερο, ναι. Είναι ο βασικός του άσος, υποτίθεται. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Όταν θα έπαιζε θα ήταν ο βασικός. Ναι. Δεν έπαιξε ούτε μία φορά. Δεν έχει κανέναν εκεί. Το θέμα είναι. Ποιος δεν έχει. Γιατί έπαιξε το όχι, δεν έχει, λέω, δεν έχει παίξει εκεί που θα μπορούσε να είναι ο Λόσον. Θα μπορούσε να είναι ο Τζόουνς, ας πούμε. Είναι αυτό το ίντερνετ. Ναι. Όταν θα έπαιζε θα ήταν ο βασικός. Ναι. Δεν έπαιξε ούτε μία φορά. Δεν έχει κανέναν εκεί. Πάντως τραυματισμό Ζάρα δεν βλέπω εγώ. Που λέει ο φίλος. Άρα παίζει ο Ζάρας. Κανονικά. Εννοεί λέει ότι έχουν λέει, ένα ξένο λιγότερο εδώ και ένα μήνα. Σωστό. Αυτό ναι. Αυτό, ναι. Το είπα κι εγώ. Ότι είναι μείον ένας ξένος. Και τι φταίμε εμείς ρε παιδιά που θέλατε να πάρετε τον NBA-er δηλαδή. Καλά τώρα να σου πω κάτι. Αυτό αν συνέβαινε σε άλλη ομάδα, σκέψου εδώ πάνω. Μα όλες έχεις οι ομάδες τώρα... παίζουν λιγότερο ξένο. Πρόσεξε τώρα. Έχεις τώρα αύριο κρίσιμο μάτς με τον Ηρακλή. Την Τετάρτη προημιτελικό κυπέλλου στην έδρα σου και περιμένεις ένα μήνα ένα ξένο να έρθει. Όπως, δηλαδή... όπως λέει ο φίλος μου πληροφοριοδότης από την Λίνδο, από τη Λίνδο, όλες οι ομάδες σχεδόν του πρωταθλήματος παίζουν ένα ξένο λιγότερο. Έτσι. Ο Λάιλ έπαιξε δύο μάτς, λέει, και άλλα τόσα, λέει, ο Χάνας. Στα υπόλοιπα, λέει, παίζουν χωρίς ξένο. Δηλαδή, είναι συνηθισμένοι, θέλω να πω. Έτσι. Για τη Ρόδο, λέμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία περνάμε. Καλησπέρα από τον Ντίσερντοφ, στο φίλο μας, τον Πάνο, στέλνουμε και εμείς τη δική μας καλησπέρα. Λοιπόν... Για τον Ντόμι το είπαμε. Χθες ήταν τσεσικά μετά από δύο παρατάσεις. Δείχνει μια περίοδο κάμψης των Ρώσων. Το είδα, παιδιά, τι ματσάρα ήταν αυτό. Όπου Αντώνη το είδες, Κλήτο το είδες. Βαλένθια τσεσικά. Στο τέλος, το τέλος. Ο Τζέιμς, ο Πάρης χτυπιόταν εντωμεταξύ. Γιατί προφανώς έπαιξε νίκη τσεσικά. Και στο τέλος ο Τζέιμς έκανε τρίποντο πάλι και το χάσε. Να πήρε πάνω του, πήρε ένα ναι. Στις κανονικές διάρκειες. Ναι, αλλά... Ένα στην πρώτη, πάνω στη δεύτερη.
Δεύτερη νομίζω. Ναι, αλλά έβαλε 40 παιδιά, 37 έβαλε. Και έβαλε και μια τριποντάρα πάλι στην παράταση και του φτάσανε οι άλλοι, χάναν τα rebound. Κάτι τρομερά πράγματα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή το είπαμε, για την αύξηση με το χειρού κεφαλαίου το είπαμε, για το αν πληρώθηκαν οι παίκτες το είπαμε. Κώστα λέει, με Μουρ λέει, έγινε λύση συνεργασίας, δεν ακούστηκε τίποτα. Εντάξει, παιδιά, τι άγχος είναι αυτό, έχετε καμιά εφημερίδα και θέλετε να το βάλετε, θα ακουστεί. Όχι. Υπάρχει ελπίδα μήπως τον κρατήσει για 7ο στην Ευρώπη. Ξέρεις, όσο δεν τα κάνει αυτά η ομάδα και οι ομάδες, ο κόσμος νομίζει κάτι τέτοια. Σου λέει τον κρατάνε. Εντάξει, είναι δύσκολο. Από οικονομικής πλευράς, όχι. Ο Μάικ είναι πολύ καλό παιδί και αυτός. Είναι ακόμη εδώ επίσης. Είναι στο γήπεδο, έρχεται, κάνει προπονήσεις μόνος του με την ομάδα. Και θα ανακοινωθεί και η λύση της συνεργασίας του πάρα πολύ σύντομα. Για όσο... στο μεταξύ, ο Τζέιμς είχε 11 στα 20. Και αφού δεν θα βρίσκουμε στο οικονομικό, γι' αυτό. Ω, λες. Επτή. Λες να μας κάνει κανένα μπάτκι αυτός όπως ο Σοκ για 8 χιλιάρικα. Πώς φυγεί του Μάικ Μου στο μπάτι. Άμα είναι να έχεις παν, πρέπει να είσαι large. Ο Άρης έχει πάει για 200 και 250, πια 8 χιλιάρικα τώρα. Τι ματζιριές είναι αυτές. Μπλόκο Μουρ στο ευρωπαϊκό όνειρο του Ηρακλή. όχι, μάτι τώρα έτσι καλώς ξένο δεν θα ξαναλλάξεις, οπότε. Ναι. Ο Πάουκ είχε πάει για 1500 ευρώ που δεν είχε δώσει, όχι στο παίκτη που χρωστούσε, αλλά τα αφής που ήταν στο τέτοιο, στο δικαστήριο. Δεν είχε πληρώσει το δικαστήριο. Κάτι χρωστούσε 1500 δικαστικά και είχε μπαν. Τι να συζητάμε. Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα. Κλείτο, ο Άρης δεν πήγε να κάνει τις εκδικάσεις. Και έτρωγε 2 χρόνια αντί για 1. Όλο το συμβόλαιο. Άλλο πάλι και αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις όμως, και η εκδίκαση νομίζω, Αντώνη, είναι παράβολα. Είναι κανένα 500 ρικάκι. Ό,τι παράβολο και να είναι. Τώρα ο άλλος έχει 400 χιλιάρια για 2 χρόνια και του πιστώνεται ο 2ος χρόνος συμβολέου επειδή έγινε ρήμινη δίκη. Πού ακούστηκε ξανά αυτό? Να τραβάς τα μαλλιά σου είναι. Ναι. Έχει παίξει την ομάδα 5 μήνες. Άστο. Ο Ίμπανκς λέει θα παίξει με τον Κολοσσό. Θα παίξει, παιδιά, ο Ίμπανκς. Λοιπόν. Πήκαραν τα πάντα, λέει, με το γελίο του Κώστα. Να περιμένουμε, Αντώνη, λέει, εκπλήξει το μάτς με το Λαύριο. Έχουμε κανένα σε δαιμονιώδη φόρμα? Να περιμένουμε, λέει, όργια του Ντράγκη. Έλα ρε Ντράγκη, φλαράκι μου. Ο Άρης, άμα το πάει κοντά στο καλάθι το παιχνίδι, ο Ντράγκη μπορεί να κάνει ζημιά αύριο. Δεν έχει παίκτη το Λαύριο. Το pick and roll του εκεί, κοντά στο καλάθι, δεν έχει παίκτη να το αντιμετωπίσει. Αυτή είναι μία αλήθεια. Η άλλη αλήθεια έχει να κάνει με την ταχύτητα που έχει το Λαύριο. Μπράβο. Το πόσο έτοιμο είναι ο Ντραγκής να ακολουθήσει ή ο Μιλός. Άλλο, ναι, αλλά πρόσεξε. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και το small ball που παίζει με Κουζέλο Γουλσαυσάκη είναι πιο ματσαριστό με αυτό το Λαύριο. Είτε παίζει ο Μουσίκε, είτε παίζει ο Γεωμιχαλός. Είναι θέμα ταχύτητα. Αλλά είναι και θέμα άμυνας, Κλήτο. Αν το δηλαδή ο Άρης είναι αποτελεσματικός στην επίθεση και το Λαύριο δέχεται συνεχώς καλάθια, δεν μπορεί να παίζει τόσο γρήγορα. Καλά, δεν λέμε ότι 40 λεπτά θα παίζεις με Σλαυσάκη Κουζέλο, ας πούμε. Ναι. Αλλά εδώ το βασικό είναι η ταχύτητα. Πώς θα αντιμετωπίζει, γιατί είναι καλύτερη ομάδα το Λαύριο, πρώτον. Πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν θα προσαρμοστεί το Λαύριο σε σένα. Εσύ πρέπει να προσαρμοστεί. Άρα και η προσαρμογή σου πρώτα ξεκινά την άμυνα. Πρέπει να είσαι ταχύς, γλίγορος. Αλλιώς. Στις περιπτώσεις, ό,τι κερδίζεις μπροστά το χάνεις πίσω και το αντίστροφο. Όταν παίζεις με τέτοια ομάδα και έχεις ένα βαρύ σέντερ στο παρκέ. Ναι. Να μην θα χάσεις, σίγουρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ο Παναθηναϊκός έρχεται στο Παλατάκι την Κυριακή με 3 γκάρντ. Μακ, Μποχορίδη, Καλατζάκη. Ενδιαφέρον θα έχει πώς θα προσεγγίσει το μάτσο Λίκο. Υποψιάζω... Και ο Πάκ πόσα γκάρντ έχει? 5. Πώς έχει? 5. Πού είναι, πες το, να το γράψω. Γρίφιν. Ο πέμπτος γκάρντ είναι ο. Γκρίφιν, Λόβ, Μήτρου Λόγκ και Νόντας. Και Νόντας. 4. Και σε μυστικό όπλο Καμπερίδης. Και σε μυστικό όπλο ο Κουκοδίσκας. Τι κάνει αυτό το παιδί. Υποψιάζομαι, λέει, θα έχει μεγάλο ρόλο ο Γκρίφιν στο μάτς να προσπαθήσει με υποστάρισμα να τους στείρει. Και σαν Ντρόζλε αντικαλατζάκι, ουσιαστικά με 3-1 γκάρντ. Εντάξει, σαν Ντρόζ πιο πολύ σαν γκάρντ παίζει παρά σαν φόρμα. Ναι, αλλά ο Γκρίφιν έτσι κι αλλιώς ποστάρει, παιδιά. Σε όλα τα μάτς ποστάρει ο Γκρίφιν, τον αντίπαλό του. Είτε τον παίζει ανοιχτά και ένας εναντίον ενός στο ξεκίνημα με drive από την κορυφή, είτε τον ποστάρουν χαμηλά και ό,τι γίνει. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Και ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά κορμιά. Δηλαδή ο Μποχορίδης είναι ψηλός. Ο Καλαϊτζάκης είναι ψηλός. Ο Σαντρός είναι ψηλός. Ο Μακ είναι μαλάκ. Δεν είναι ψηλός.
Αλλά εντάξει, σίγουρα ο Γκρίφιν είναι και πολύ ανεβασμένος για μένα και κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, κλειτό. Η ομαδική δουλειά θα δώσει κάτι. Νομίζω ατομικά όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πιο κάτω από τους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού. Σε ποιότητα εννοώ. Ναι. Μόνο ομαδικά μπορείς να το χτυπήσεις. Δηλαδή να βοηθήσεις σε πολύ καλή μέρα, να είσαι πολύ σοβαρός αμυντικά. Δηλαδή ο Γκρίφιν δεν είναι καλύτερος Μποχωρίδη. Ο Γκρίφιν δεν είναι καλύτερος Μποχωρίδη. Πας τους ξένους του ΠΑΟΚ με τους ξένους Παναθηναϊκού συγκρίνεις. Από τον Σαντρός. Άλλο στυλό, ένα άλλο άλλο. Κάτσε. Γκρίφιν. Όχι. Όχι, όχι. Τι όχι. Ο Σαντρός είναι καλύτερος παίκτης. Απλά υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από τον Σαντρός. Δηλαδή ο Γκρίφιν είναι επίπεδο Ευρωλίγα τώρα. Όχι βέβαια. Ο Σημεοφορείς του μπάσκετ. Ο Σημεοφορείς του μπάσκετ τώρα. Ας σουτάρει έτσι τώρα. Ας. Λοιπόν, είναι. Εντάξει, Κώστα, άμα σουτάρει και όλα δεν θα βγει. Ο Σημεοφορείς του μπάσκετ. Έτσι όπως σουτάρει σαν ένα ράουτ. Τα βάζω. Όχι και τα βάζει. Πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί και τα βάζει ένα. Όταν βάζει, άγκολο το λέει το παιδί. Σήμερα έχει 7 πόντους με 2 στα 3 σουτ και ένα τρίποντο, ορίστε. Είναι μακρύς, παίζει άμυνα, είναι ενεργητικός, αλλά δεν είναι playmaker εννοείται, έτσι. Δεν είναι οργανωτής εννοείται. Για αυτά τα μάτς, με αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ, ο Σαντρός είναι ιδανικός. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Έχει πρόβλημα όταν ανεβαίνει, ναι, πραγματικά δεν είναι ο top στην Ευρωλίγκα. Αλλά τώρα και μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Κολοσσό, ακόμα και για την ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα, ο Σαντρός είναι δύναμη. Δεν μπορεί να τον ματσάρει εύκολα. Δεν μπορεί. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτό τον πήραν περισσότερο. Για να είναι καλυμμένοι στα γκάρτ, στο 2-3 εκεί, 1-2-3 εδώ στην Ελλάδα. Το Λαύριο λέει καταφέρει να σε παρασύρει σε ένα ρυθμό που δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αν οι ομάδες το αποφύγουν και πάνε σε οργανωμένο παιχνίδι, μπορούν να χτυπήσουν την άμυνα του Λαυρίου. Δεν πάνε όμως οργανωμένο. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, οι παιδιά, για να κερδίσει μια τέτοια ομάδα, πρέπει να αλλάξει και πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι. Αυτό που λέμε, αυτό που λέω εγώ, ας πούμε, με τον Δραγκίσεβιτς, δεν θα κρατήσει 40 λεπτά. Ούτε 40 λεπτά ο Άρης θα παίζει με Κουζέλογλου Σλαυτσάκη. Αυτό πρέπει τη στιγμή που κρίνει ότι πρέπει να πιέσει πολύ για να πάρει το μάτς. Τι έκανε ο Άρης με τον Προμηθεία και με τον Ηρακλή. Έβαλε στο τελευταίο δεκάλεπτο το σχήμα αυτό το ευέλικτο με Κουζέλογλου Σλαυτσάκη και πήρε και τα δύο παιχνίδια. Ο Ηρακλής έβαλε σε 11 λεπτά 9 πόντους και ο Προμηθέας έκανε νομίζω ένα στα 10 τρίποντα στην τελευταία περίοδο. Δεν μπορούσε να μπει μες στο καλάθι. Βλέπεις πώς θα σου πάει και το παιχνίδι. Πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις αυτό το παιχνίδι καθόλου post-match. Και άλλο τρίποντο έβαλε ο Σαντρός, λέει, ο Σημεοφορίδης. Τι έκανε? Τρίποντο, Σαντρός και άλλο. Α, ορίστε. Ο Σημεοφορίδης του μπάσκετ. 2-2. Που 30... να ήταν και δισκοβόλος. 35-43 η μεγάλη Πανάθα. Κλείτο. Πανηγυρίζει μισή δημοσιογραφική Θεσσαλονίκη. Να τα λέω. Σύλλογος μεγάλος. Εδώ κυκλοφορούν με το τριφύλι στα μπρελόκ, στα κλειδιά τους και μας λένε για τον ΠΑΟΚ και τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μιλάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ντράγκη λέει θα τον βάλει εκεί στο δεύτερο δεκάλεπτο, λέει που κολλάει η ομάδα συνήθως για να δώσει σκορ, λέει και όλα καλά. Το Ντράγκη το φίλο μου. Όχι, πιστεύω θα τον ξεκινήσει. Ειδικά να αρχίσει με τον Ανοσί και το Λαύριο, αλλά το πόσο θα παίξει. Εντάξει, θα το δείξει και ο αγώνας. Αν ο Άρης όντως έχει σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα, στις περιστροφές και φάει, ας πούμε, 2-3 τρίποντα με Μιλόσεβιτς και Δραγκίσεβιτς μέσα, θα αλλάξει η ρότα. Λογικό. Ο φίλος μας ο Φίλ λέει ότι θα πάρει εκδίκηση, λέει ο Ντεκόζη. Από το Λαύριο. Τι εκδίκηση? Δεν θα πάρει εκδίκηση. Έφυγε από το Λαύριο και πήγε στον Άρη. Πάντως το μάτς του πρώτου γύρου δεν έπαιξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σε άλλο γήπεδο. Είναι με τα φεγγάρια του Ντεκόζη. Είναι πώς θα του πάει το μάτς. Σε ένα μάτς μπορεί να είναι εγώ το θυμάμαι. Ναι, σε εκείνο το μάτς ήταν, έκανε 4 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Παιδικά, ούτε σε προπόνηση δεν γίνονται. Ναι, αλλά υπήρξαν μάτς τα οποία ήταν. Τον Προμηθέα και τον Ηρακλή ήταν μακράν ο κορυφαίος του Άρη. Όχι, εγώ για αυτό το μάτς, εγώ το θυμάμαι. Έχανε την μπάλα και κοιτούσε, δεν μάθανε καθόλου στο κέντρο. Πάει το τρανζίσον καλά. Ένα θέμα συγκέντρωσης το έχει. Δηλαδή, απορώ, δηλαδή, πώς, δεν ξέρω, κανένα πρόστιμο, κάτι, να μπει τώρα πληρώνεται, δεν πληρώνεται.
Αλλά επαγγελματικά ήταν πολύ κακός. Αντιεπαγγελματικά λειτουργήσε. Έρεκλει το και εσύ αμέσως. Όχι, η εικόνα του ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή. Ο μόνος ήταν το, έτσι. Έτσι ήταν ο μόνος. Άλλος παίξε δεν λειτουργήσε έτσι. Θυμάμαι το μάτι. Κι άλλο έβαλε. Σε τρώω. Πάει το ματσάκι. Δηλαδή, ρε Κώστα, αν έπαιζες τρία τρίποντας αντρός, τώρα θα κερνούσες. Τόνι Μπλακ θα κερνούσες. Μόλις θα κερνούσες. Στη φούσκα θα μας πήγαινε όλους. Θα τους μας έπαιρνε όλους. Ο σημεοφορίδης του μπάσκετ τώρα κοίτα τι μας κάνει, μας εκθέτει. Τρία τρίποντα. Τρία, όχι μόνο τρία. Έτσι την πετάει όμως, έτσι την πετάει, έτσι. Όπως σουτάρει περίεργα και ο Άρτης του Κολοσσού. Σουτάρει. Ναι, έχει περίεργα. Έτσι σουτάρει και ο Άρτης, μόνο που ο Άρτης τα βάζει, αύριο δεν ξέρω τι θα κάνει, ελπίζω να τα βάλει. 39-48 έχει πάει το παιχνίδι. Ρε την Πανάθα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σαν τρός 3-3 τρίποντα λέει. Να λέμε λέει την αλήθεια, λέει το Λαύρο λέει είναι φαβορί. Αν μπορέσει η δικιά μου περιφέρεια να παίξει λέει, την άμυνα που πρέπει και είναι σοβαροί Αμερικανοί, έχουμε τύχη. Με το αν... Πώς είναι φαβορί το Λαύριο, δεν το συζητάμε. Έλα ρε Αντώνη, που φτάσαμε τώρα να παίζει Λαύριο Άρης και να λέμε φαβορί το Λαύριο. Γνώμη ρε εσύ τώρα. Παίζουμε, μιλάμε για έναν αντίπαλο που έχει πάρει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Προμηθέα, Περιστέρη, δεν έχει αφήσει κανένα τίποτα όρθιο. Πώς δεν θα είναι φαβορί δηλαδή. Εντάξει, το όνομα θα το πάρουμε, εντάξει, το λένε Λαύριο. Το θέμα είναι τι παίζει το παρκέ. Αν έπαιζε ο Άρης όπως το Λαύριο και με το όνομα που έχει και τη φανέλα και την ιστορία, θα λέγαμε τίτλος Άρης, πρωτάθλημα και τέτοια. Είναι άλλος τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Και ένα μάτσο ο Λαύριο δικαιούται να κάνει κακό. Ναι, δεν έκανε κακό. Αυτό είναι αλήθεια. Έκανε κάποια, μάλλον κακά μάτσα, αλλά τα καμουφλάρισε λίγο με την άμυνα και τα πήρε όπως τη Λάρισα. Που δεν έκανε καλό μάτσα επιθετικά. Και με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλό όσο σε άλλα παιχνίδια, αλλά. Όχι, ήταν πολύ μέτριο, να μην πω κακό, μέτριο στο δεύτερο ημίχρονο. Το ακύρωσε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό. Αλλά είχε άλλο μετά, πολλές. Γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται. Και μετά παίζει Λαύριο Κολοσσός. Έχει νίκη δηλαδή να κάνει. Ναι. Το Κολοσσός. Άμα χάσει δηλαδή από τον Ηρακλή να έχει να κάνει νίκη. Εδώ που τα λέμε έτσι που το πάει το Λαύριο, να το βλέπουμε από όλες τις σκοπιές και δεν το σχολιάσουμε παραπάνω. Πάει να βγάλει εκτός τετράδας κάποιον από τα φαβορί. Για να δούμε. Το Περιστέρι μπορεί. Με αυτό λέω. Ο Νόνο ή το. Δεν λέμε κάτι παραπάνω. Για να δούμε. Καλά, μπορεί και το Περιστέρι να κάνει μετά comeback. Δεν ξέρω. Ο Κώστας λέει, νομίζω συμφώνησε, λέει, στο 2% του επόμενου συμβολίου του Σαν Ντρος. Ο Σαν Ντρος λέει 3-3 τρίποντα. Που όπως σημειοφορητής του μπάσκετ τον έβγαλα ψευδόνυμο και αυτό πάει τέλος. Τώρα ο επόμενος θα βγάλω θα είναι ο παραπραστανίτης του μπάσκετ. Τώρα θα σκεφτώ ποιο θα πω. Λοιπόν, αλλά ο παραπραστανίτης μην βάλει 25 πόντους. Μα όποιον λέω εννοείται. Όποιον μιλάμε μετά γίνεται το αντίθετο. Εννοείται. Ο Ματσιούλης λέει δεν βαράει, λέει περίεργα. Ο Ματσιούλης. Όχι, εντάξει. Απλά το κάνει λίγο. Πάνω. Κάνει πιο κεντρικά. Σουτάει από ψηλά. Σουτάει από ψηλά. Όπως ο Αλβέρτης που σούταρε πολύ πίσω. Και ο Αλβέρτης πάντα όποτε το μάρκαρες, αχ καλέ, έπεφτε πάντα πίσω. Το στυλ που είναι πολύ δύσκολο να κόψεις, ο Φράγκη. Πολύ δύσκολο να κόψεις, αν το προσέξει ο κόσμος, είναι του Μάριο Λίτλ. Αυτό σουτάρει πιο ψηλά από όλους. Κι όμως είναι πολύ καλό σουτέρ. Όντως. Δηλαδή το χέρι του είναι σχεδόν στη κατακόρυφο τα σουτάρει. Πραγματικά. Και λες πώς τα βάζει ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιο σουτέρ. Και μετά από τρίπλα πάντα, έτσι, και πολύ ψηλό pull-up. Εντάξει, είναι το στυλ του. Συνήθισε έτσι και έτσι σουτάρει αυτός. Τώρα αυτόν, άμα τον πει να σουτάρει set shot, πολύ δύσκολα θα το κάνει. Πάλι θα μετά από screen, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να τον κόψει. Ναι. Κώστα, αύριο το match λέει θα είναι μονοκάμερο και χωρίς replay. Όπως λέει τα match λέει του Κολοσσού στη Ρόδο, μήπως άλλαξε κάτι λέει μετά το Κολοσσό πάω και τη φάση που συζητήθηκε και θα έχει κανονική κάλυψη το match. Όχι, φίλε. Μονοκάμερο θα είναι πάλι, εγώ πιστεύω. Και στο λέω και για τεχνικούς λόγους, γιατί δεν μπορεί η ΕΡΤ να κουβαλήσει ολόκληρο βαν τώρα στη Ρόδο. Γι' αυτό γίνονται μόνο κάμερα στη Ρόδο τα μάτς, ναι. Αυτά τα μάτς, να ξέρετε, παιδιά, γίνονται από εξωτερικά συνεργεία, από εταιρείες που η ΕΡΤ πληρώνει και πηγαίνουν βαν δικά τους, έχουν κάμερες, εξοπλισμό, τα πάντα και στέλνουν το σήμα στην ΕΡΤ. Αυτό. Χοντρικά τώρα το λέω έτσι. Στέλνει η ΕΡΤ ένα δημοσιογράφο εκεί, ο φίλος μου Μενεγάκης, ελπίζω να είναι γουρλής όπως ήταν πέρσι, έτσι, να βρίσκει τους παίκτες σωστά και.
να το λέει Ενετσιόνια και να είναι όλα καλά. Αφού σε πάει Κώστα, λέει, πρέπει να πεις, λέει, και ποιος παίκτης του Άρη δεν θα τα βάζει αύριο. Κάτσε να σκεφτώ. Ο Σλαφτσάκης. Ποιος θα όχι από τους βασικούς εννοεί τώρα προφανώς, εντάξει. Αντώνη. Ο Διαμαντής, ναι, δεν βάζει πολλούς πόντους για σούτ, λέει. Μα γι' αυτό το λέω. Ο Σλαφτσάκης στις νίκες του Άρη ήταν ο MVP. Ναι, σαφώς. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν απείς ότι είναι ο παίκτης που αντί να βάλει 18 θα βάλει 8. Αυτό εννοεί ο φίλος. Άρα γι' αυτό τον μνημονεύω, για να είναι ο καλύτερος παίκτης αύριο. Πάλι για να κερδίσεις. Ο Τζόνι Ρότζερς, λέει, δεν βαρούσε περίεργα. Αυτός βαρούσε από πολύ πλάγια. Από πολύ πλάγια βαρούσε ο Ρότζερς. Και πίσω, πλάγια και πίσω. Εκείνος βαρούσε επίσης περίεργα, θυμάστε, τώρα πάμε λίγο παλιά. Ο Έντγκαρ Τζόουνς, το ελικόπτερο, ναι. Αντώνη. Ελικόπτερο. Σούταρε έτσι και πήγαινε και πλάγια στη βολή. Ναι. Τι παικτάρα. Ο Μέγας Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος άλλαζε χέρι και βαρούσε με το αριστερό κάποια στιγμή. Ό,τι να είναι, τρελουά. Μετά ξαναγύρισε το δεξί. Τρελουά. Καμιά διαμαρτυρία, λέει, θα κάνει ο Ισακέ ή η Καέλε και η μπασκετική δημοσιογράφη για το τραγικό πρόγραμμα που βγάζει η ΕΡΤ κάθε εβδομάδα. Φίλε, δεν αλλάζει τίποτα. Να θυμίσουμε ότι αύριο έχει 4 μάτς την ίδια ώρα. Αύριο έχει 4 μάτς την ίδια ώρα. Η ΕΡΤ 3 είναι το Άρης Λαύριο. Τα άλλα είναι στο Netflix. Και το άλλο Σάββατο πάλι έχει 3 μάτς 5 ώρα, το είδα. Υγεία τώρα παραπώ. Έχουμε ρεκόρ, έχει 4. Και το κύπελο που παίζει η Ηρακλής ΠΑΟΚ πάλι έχει μάτς επάνω το Λαύριο ΑΕΚ. Ματσάρα και εκείνο. Το άλλο Σάββατο εννοείς 27, έτσι. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο, 27. 27, γιατί τώρα έχουμε κύπελο, 10, 12, 14, μετά την άλλη εβδομάδα έχουμε εθνική και μετά 27 έχει Ηρακλής Ιωνικός και πού είναι το πρόγραμμα, εδώ το είχα. Και παίζει και ο Γιακή πάντως, 28, Λάρισα. Λάρισα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Άρης, Αντώνη. Όχι, διπλό. Τι διπλό. Επικό διπλό του Άρη με Ντεκόζη. Ένα Τζόνι διπλό, πιάσε τι. Διπλό. Διπλό με πίτα. Ο Σον Μάριον, λέει, επικό ριλίς, όντως. Από κάτω, έτσι. Έτσι από κάτω την πετούσε. Ο Μιλίσεβιτς, λέει, από όλων πατρών επίσης. Ο Όμπι, λέει, Σιμεοφορίδης. Ο Ίμπανξ, λέει, Μιχάλης Κασάπης. Ο Μπόλιν Θεοφύλακτος Νικολαίδης. Πάμε, λέει, για κατοστάρα αύριο. Ο Μπόλιν μου κάνει περισσότερο για πες κανένα μηχανάκι, ρε κλειτό. Βιτόλο. Για τσιαντάκι. Έτσι, εντάξει. Μόλις ξαναμπήκε ο Φώστερ, με ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οπότε, λέει, μάλλον δεν είναι σοβαρό το διάστρεμα. Και... είναι σοβαρά τα πράγματα όμως στον Ολυμπιακό. 44-53. Όπα, μία στη μία βολή ο Παπαγιάννης. Τον Παπαγιάννη θέλουμε. Ναι, έβαλε την πρώτη. Όλα τα μάτς, λέει, την ίδια ώρα, λέει, η αγωνία στο κόκκινο. Αχ, καλέ, εννοείται. Έλα, 2-2 Παπαγιάννης. Φλερουά, έλα, ρε. Παίζω μεγάλα στοιχήματα, μιλάμε. Ναι. Αλλά τώρα, εν τω μεταξύ, μη λέτε πουθενά ότι μου βάλαν λάθος το τέτοιο. Ναι, και να το πούμε, θα μας ακούσει. Θα το τραβήξουν, ρε. Θα το ακυρώσουν. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι που παίζω είναι να κάνει ο Παπαγιάννης double-double ποτέ. Όπα. Τι όπα. Κάτσε να δούμε. 8 πόντους, όχι, ένα rebound έχει. Ένα rebound σε 15 λεπτά, ρε παιδιά. Μπράβο. Βελτιώνει το Παπαγιάννης. Εκτά έχει ο Παπαπέτσος. Στην Ευρωλίγκα. Το στυλ μέσα από τρίπλα σουτάρι. Ρε Σιγιώργο, 2,78 είσαι, ρε φίλε. 2,78 είσαι. Και έχει πάρει ένα rebound, ένα ολογράφο. Ποιο είναι αντίπαλό του, έτσι. Δεν έχει απέναντι το Σακίλ. Ποιο είναι, ο αντίστοιχο έντερ, ποιο είναι, ο Έλλη. Ο Έλλη και ο Χασάν Μαρτίν και τα λοιπά. Το σμπρώχνουν, εντάξει. Επίσης έχω παίξει να βάλει η Άλμπα πάνω από 8 τρίποντα. Αντώνη. Θα βάλει. Η Άλμπα είναι στο. Κερδίζει. Ημίχρονο 33-43 πάνω. Έχει 7 στα 22 τρίποντα ήδη. Άντε, Αλμπαράρα. Έχει 7 στα 22 τρίποντα και 7 στα 11 δίποντα η Άλμπα. Μόνο ο Ηρακλής τους Γιάνγκους σας πείραζε. Λοιπόν, θέλουμε άλλα 2 τρίποντα, δηλαδή σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, τι.
Δεν πάμε καλά όμως το άλλο. Η Ρεάλ να βάλει πάνω από 84 πόντους. Και χάνει. Καλά νωρίς είναι ακόμα. Έβαλε 18 στο δεκάλεπτο, εντάξει. 20-30 χάνει από την Μπασκόνια. Στο 12, ναι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, 46-57 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε και εμείς να δώσουμε τις δικές μας προβλέψεις. Ο Πρίντες τις έβαλε τις βολές. Ο Evans λέει τις βολές. Double score εννοεί. Έβαλε δύο βολές. Ταμείο ο Κώστας. Σε καλά, ο Κώστας, παιδιά, να μ' ακούτε. Εδώ η εκπομπή μοιράζει ταμεία. Ταμεία μοιράζει. Θα δώσουμε τώρα του. Εν τω μεταξύ το φάουλ λέει για να βαρέσει βολές. Λέει ο Παπαγιάννης, δεν υπάρχει. μόνο έτσι πληρωνόμαστε, ρε παιδιά. Μπράβο, Κώστα, λέει το χωράφι στη βραχιά. Λέει έγινε 2,8 χωράφια. Να ήταν κι άλλο το χωράφι, φίλε. Κώστα λέει, κάνε ανάληψη, λέει, τα λεφτά, λέει, πριν στο πιάσουν ως χαμένο. Όντως. Αυτό, άμα το κάνεις, τι γίνεται μετά. Σου βάζουν, νομίζω, μείον. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εμείς, έτσι, για όσους, παιδιά, με την τύχη που έχουμε, υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί το μάτς, να διακοπεί κάτι, να γίνει και να πάει μονάδα και να το χάσουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τώρα, πάμε λίγο στα παιχνίδια για να ολοκληρώσουμε κιόλας. Πήγε 10.30, να τελειώσουμε λίγο νωρίς σήμερα, να μπορέσει ο κόσμος να δει και Survivor. Έχει κλείτο σήμερα. Έχουμε γεμάτη μέρα αύριο. Έχουμε γεμάτη μέρα με δύο ωραία μάτς. Τι μέρα έχουμε? Ενώ δύο ωραία μάτς για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και, και το Ιωνικός Μεσολόγγι είναι κρίσιμο, αλλά αύριο έχει τι κολοσσός Ηρακλής, άρεσε αύριο. Αύριο, Αντώνη, θα πάρουμε τα χαπάκια μας, υπογλώσσια, έτσι, από κάτω. Από κάτω θα κλειστούμε εδώ πάλι στο τέτοιο, στο γραφείο. Θα ρίχνουμε τα μπινελί και τα παιδιά θα λένε έξω ο μπαμπάς πάλι βρίζει και τα λοιπά. Και αυτά θα σπάσουν κανένα δυο... Είναι αύριο με διπλό στη Ρόδο και άσο στο παλέ. Λες να αλλάξει σερβέρο Ζούκεμπερκ αύριο? Θα σπάσουν τα κοντέρ. Όχι, με ήτες. Α, με ήτες, σωστά. Όχι, με ήτες θα είναι λιγότερα τα views, περισσότερα τα σχόλια. Με νίκες θα είναι περισσότερα τα views, λιγότερα τα σχόλια. Με ήτες και τα λοιπά. Με νίκες θα είναι... Εντάξει τώρα το κολοσάκι τώρα κερδίσατε, το αυτονόητο Ηρακλής είσαι και τα λοιπά, με νίκη. Λοιπόν, 50-59. Πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε και λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα που γυρίζει. Κολοσσός Ηρακλής, κυρίες και κύριοι. Μείον 4,5 στο γίγαντα κολοσσό, αν είναι δυνατόν. 1,47. Αντώνη. Διπλό στο handicap. Μείον, δηλαδή, συν 4,5 για τον Ηρακλή, το βλέπω ντέρμπι. Άσαμε ήδη. Κλήτος. Κλήτος. Άντε. 151, κλήτο. Ναι. Άντε. Άντερ είναι καλό, γιατί και ο Κολοσσός παίζει καλή άμυνα και ο Ηρακλής. Δεν είναι κακός πίσω. Τι δεν είναι κακός, 90 τρώμα από όλους, ε. Βόλτα κάνουν όλοι. 62-66, συμφωνώ, άντερ. Λοιπόν, Άρης Λαύριο. 1,42 το Λαύριο, ντροπή. 4,5 πόντους πάλι. 153 το line. Αντώνη. Δύσκολο. Εγώ απλά θα πω σε αυτό ότι αν το match πάει under από τους 153, ο Άρης έχει πιθανότητες ακόμα και να το κερδίσει. Αν πάει παραπάνω, θα το πάρει το Λαύριο λογικά. Κλήτο. Εγώ το είπα από την αρχή της εβδομάδας ότι είναι άσος το match. Συμφωνώ κι εγώ. Άσος Άρης. Προμηθέας Λάρισα, 1-13, 11,5 πόντι, 157 το line. Αντώνη. Αυτό μπορεί να είναι και over, παιδιά, αν και 157 δεν είναι λίγη. 80-80. Ναι, μπαίνουν πολλοί πόντι και στα μάτια της Λάρισας και ο Προμηθέας πλέον έχει την ποιότητα να βάλει πολύ πράγμα. 87-79. 11,5 τώρα, η Λάρισα βέβαια παίζει χωρίς ψηλό, θα ντεμπουτάρει ο κοντός της ο ξένος, αλλά χωρίς το web. Πολλοί το βλέπουν και εγώ το βλέπα έτσι πιο πολύ στο handicap διπλό, αλλά θα αντέξει Λάρισα. Πέρυσι τα ίδια λέγαμε και κέρδισε. Αλλά πέρυσι δεν κέρδισε απλά, κέρδισε 16 κιόλας. Τώρα είναι σε άλλη φάση όμως και έχει κάνει ήδη 4 ήττες. Κλήτο. Εγώ θα το ίσκαρα και θα έλεγα πάνω από τους 11-12. Δηλαδή αυτό είναι άσος, είναι άσος. Ναι, άσος, ναι. Πάνω από 12. Εγώ λέω κάτω από 12. Κλήτο. Λοιπόν, ο Τότσιος λέει, νομίζαμε λέει ότι με το που σούταρε, λέει, του φεύγει μπάλα από τα χέρια.
Κοστάρα, ρε φίλε, κοστάρα. Ναι, αλλά πρώτο σκόρερ στην Α2 όλων των εποχών. Έτσι. Όταν έφευγε στον ευνηδιασμό, δεν τον έπιανε τον Κώστα. Δεν τον έπιανε. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. Δεν το θέλαν κάποιοι τότε να ανεβούμε 3 χρόνια νωρίτερα. Ας μην μιλήσω τώρα πάλι. Λοιπόν, Σεραίος, έτσι. Σεραϊκόν μπάσκετ. Βέβαια, κοστάρας μεγάλος. Δεν βλέπω τον τρόπο, λέει, που θα κάνει την κλήρωση, λέει, και σήμερα. Μας πήρε χαμπάρι, αλλά τώρα, επειδή μου την έδωσε, θα την κάνω τώρα live κιόλας. Λοιπόν, το διπλό της χρονιάς πέρυσι, λέει, στη Λάρισα, η Λάρισα, λέει, στην Πάτρα, λέει. Ταράν, τατάν. Εντάξει, το διπλό της χρονιάς. Κάθε φορά δεν μπορεί να είναι διπλό της χρονιάς. Λοιπόν, έπεσε ο Άσος του Ιωνικού. Είναι το επόμενο μας μάτσκο. Ιωνικός Μεσολόγγι 1.38. Έπεσε. Oh. Παρότι αυξήθηκε το handicap, εγώ το βλέπω ίσως το πιο δυνατό σημείο. Over. Τον Άσο του Ιωνικού πάνω από 5.5. Γιατί? Θα κερδίσει με 6 και πάνω ο Ιωνικός. Γιατί εγώ το είπα και από χθες ότι το... Και δεν είναι ομάδα για να βρίσκεται τελευταίος, γιατί είναι τελευταίος ουσιαστικά τώρα με 4 νίκες, ναι, μαζί, ναι, με τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Έχει μεγαλύτερη ποιότητα και γιατί το θεωρώ καλύτερη ομάδα από το Μεσολόγγι και ότι και αυτός είναι που καίγεται για την νίκη. Εντάξει, σωστό. Δεν θα το πάρει με 6 πόντους τουλάχιστον αυτό. Και εσύ τι λες? Είναι περίεργο μάτς. Ο Σμιθ παίζει, έτσι. Δεν έξω. Ναι, ο Σμιθ παίζει. Ναι. Νομίζω θα είναι κλειστό και θα το πάει ο Ιωνικός. Δηλαδή 3-4 πόντους. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Εγώ λέω over. Εγώ λέω over. Λοιπόν, κάτι θα να στείλω ένα μήνυμα εδώ στον πληροφοριοδότη. Με επίσης... 54 είναι το over. Την άλλη αγωνιστική, λέει, έχει 2 μάτς διαφορετικές ώρες την Κυριακή, 3 μάτς 5 ώρα το Σάββατο. Και ένα λέει 8 η ώρα το Σάββατο. Δεν μπορούν και για τα 6 μάτς να είναι διαφορετική ώρα. Λέει ένας φίλος μου, ο οποίος προφανώς δουλεύει στην καντίνα στην ΕΡΤ απ' έξω. Δεν μπορούν να είναι διαφορετική ώρα, αλλά όχι 4 από τα 6 μάτς αγωνιστικής ίδια μέρα, ίδια ώρα. Δεν είπαμε όλα να είναι διαφορετική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η κάθε αγωνιστική καημένη μπάσκετ λίγκ έχει μείνει με 6 μάτς. Και τα 4 την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, δεν λέμε να είναι 6 διαφορετικές ώρες. Πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Με το ένα να είναι 3, το άλλο να είναι 5 και το άλλο να είναι 7. Ας μην είναι και έτσι. Απλά δεν νοείται το 75% των αγώνων να παίζουν ίδια μέρα, ίδια ώρα. Αυτό. Επίσης τώρα ενημερώνομαι από τη φίλη μου την Πολωνέζα, την Ίγκα, την οποία είχα γνωρίσει όταν είχα πάει στο Πόλε για το Final Four του Βόλε του Ηρακλή, ότι η Άνβιλ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Κίνταλ Ντάιξ, του καλύτερου παίκτη της Φούσκα, που έβαζε 20. Ήταν με μηνιαίο συμβόλαιο αυτός και τον ανακοίνωσε η Άνβιλ ότι παραμένει μέχρι τέλος χρονιάς. Κέρδισε τη θέση του, δηλαδή, κέρδισε το συμβόλαιο. Αλλά η Άνβιλ θα μας απασχολήσει αργότερα, όταν έρθει η σειρά της. Λοιπόν, η φίλη μας η Πολωνή. Τώρα εδώ τι έγινε, κόλλησε. Κόλλησε εδώ, πώς να μην κολλήσει. Μετά το λάθος στοίχημα που με πληρώσανε. ΑΕΚ Περιστέρη, 1.42. 1.42. Και μείον 6.5 η ΑΕΚ. Και 150 πόντι. Αντώνη. Άσου. Κλήτο. Αξίζει από 6 και πάνω η ΑΕΚ. Κλήτο. Επειδή επιστρέφει και ο Κατσίβερης και ο Γιάνκοβιτς, εγώ θα συμφωνήσω με τον Αντώνη. Μπορεί να πάει και με διψήφια, δηλαδή... Και παίζει και ο καινούργιος, έτσι, και ο Μέικον. Καλά, και το, ναι, Περιστέρι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, πρέπει να παίξει και κάτι όμως. Στο ΆΚΑ δύσκολο. Θα παίξει. Αχάς, είναι 12 πόντους. Τι, σιγά. Και ποιος είναι διαιτητής? Ο Κορομιλάς. Λοιπόν, εγώ βλέπω επίσης ΆΕΚ Άσο με πάνω από 6 πόντους, αλλά δεν θα το έβαζα με κλειστά τα μάτια. Πάω Παναθηναϊκός, Κυριακή, 13.5. Και 163 πόντι. Ωρε, Κλήτο. Τέταρτο τρίποντος Αντρός. Πάει. Ο Σιμεοφόρος. Over και διπλό. Λοιπόν, Αντώνη, τι λες εσύ, πάω Παναθηναϊκός?
Έρε, Αντώνη. Το handicap προβληματίζει. Ήταν στους 11,5 το handicap. Πήγε στους 13,5. Θα ρισκάρουν τον ΠΑΟΚ να χάσει, δηλαδή, μέχρι 13. ΠΑΟΚ κάσο. ΠΑΟΚ κάσο. ΠΑΟΚ we love you. Να το παλέψει, ρε παιδί μου, σου μπορεί. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις το στοίχημα, μπορεί να είναι, ας πούμε, 18-20 και να λήξει 12. Δεν πάει να πει ότι άμα λήξει με 12 είναι ντέρμπι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει, μπορεί να το παλέψει. Δηλαδή να κρατηθεί σε ένα νορμάλ σημείο. Κλήτω, εσύ τι λες? Πώς είπα ότι είναι στο over? 100 πολύ. Μισό. 63. 163. Πάρα πολύ. Δηλαδή να βάλουν και δύο πάνω από 80 σίγουρα. Ή ο Παναθηναϊκός να βάλει 95. Ναι. Δεν ξέρω. Ότι σκοράει, ο Πάος σκοράει, αλλά δέχτηκε πολλά. Το θέμα είναι αν μπορεί να σκοράει με τον Παναθηναϊκό τώρα. 59-66 ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός προερχόμενος από μάτς Ευρωλίγκας με τον Άρη, καλά βέβαια εκεί τα πήγε χαλαρά το μάτς, δεν έγινε ντέρμπι. Φτάνει και λίγο κουρασμένο. Έληξε 75-93. Πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Λί το κάνει over, λέει. Πάρη. Έρε Κώστα, σου είπα θα βγω σήμερα. Καλησπέρα. Δεν παίζει, καλησπέρα. Λοιπόν. Γεια σου Αντώνη, γεια σου και Κλήτο, κάτσε να σας δω όλους. Πώς φαίνεται η νέα στάμα που έχω? Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? Καλά ρε Σιγή Κώστα, με crossover είναι δυνατόν? Τι μπλουζάρα είναι αυτή. Πάρη, άκου τι θέλω να κάνεις. Θέλω να μπεις το Instagram του Basket Plus τώρα. Ναι. Τώρα να βγω. Ναι. Στα χθεσινά και στα προχθεσινά post και να βγάλεις ένα νικητή, να κλείσεις τα μάτια και κάνεις έτσι. Έτσι. Ναι, έτσι. Εντάξει. Να κάνεις scroll. Scroll. Scroll και να κάνεις έτσι και να βγάλεις ένα νικητή. Όποιον τα έχω ακούσει στα πρωινάδικα γίνονται. Έτσι, ναι. Τώρα να το κάνω. Τώρα, ναι. Βάλε με mute να βγω. Όπως είσαι, δεν πειράζει. Σίγουρα. Να σε βλέπουμε, πρέπει να έχει διαφάνεια η κλήρωση. Πώς θα με δείτε, να μπω από άλλο κινητό? Ναι, σωστό και αυτό. Πώς να μπει. Ο Κώστα. Ένα λεπτό λίγο, έχω ένα συνάδελφο δίπλα. Μπες σε παρακαλώ λίγο στο Basket Plus, στο Instagram. Λοιπόν, Κλήτο κάνει over 1,5 την Bayern. Αφού ακυρώθηκε γκολ της Χέρτα, βρε παιδιά, πριν από λίγο. Να πληρωθούμε, λέει, να πληρωθούμε. Over 1,5 την Bayern ή over 1,5 στο match? Τώρα λέει Κλήτο κάνει over 1,5 την Bayern. Πάμε για 1-1 όμως. Πιέζει Χέρτα. Ο Πάρης, λέει θα κάνει κλήρωση, λέει, αλλά έπο. Ρε τον Αντώνη. Ωραία, πού να πάω στη χθεσινή εκπομπή? Ναι, δες τα χθεσινά και το προχθεσινά post που έχω ένα μαυρό άσπρο post. Τα χθεσινά και τα προχθεσινά post. Ωραία. Περίμενε. Γιώργο, θέλω να πάμε στη χθεσινή εκπομπή, παρακαλώ. Όχι εκπομπή, στα post στο Instagram. Στα post στο Instagram. Ναι. Είμαι στο Instagram. Εκεί έχω ένα μαυρό άσπρο, μια φωτογραφία μαυρό άσπρη. Τη μαυρό άσπρη τη βρήκαμε. Εκεί από κάτω πρέπει να έχει καμιά δεκαριά σχόλια. 34 λέει, πριν από 3 μέρες. Μια χαρά. Εκεί τώρα κλείς τα μάτια και κάνει scroll και διάλεξε έναν. Κύριε Γαβριλίδη. Έκλεισα τα μάτια και διάλεξα έναν. Ο DJ D-Bamba. Του Μπάμπα, του Πάουκ. Ο Τι Μπάμπα. Έχει ποστάρει 2 ονόματα. Μπράβο, κέρδισε αυτός. Έχει ποστάρει, να πω τα ονόματα που έχει ποστάρει. Ναι, πες τα. Νίκος Φωτιάδης. Μπράβο. Και ο Αγάπιος. Ο DJ Μπάμπα, λοιπόν. Σκέτο, D.I. Μπάμπα. Τι Μπάμπα, λοιπόν. Ναι, D-Bamba. Ένα μικρό, Μπράβο. Ένα παλικαράκι είναι. Ένα παλικαράκι. Λοιπόν, το παλικαράκι αυτό κέρδισε το μπλουζάκι μπάσκετ από την crossover μέσα από το on-court basketball και είπαμε ότι το διαγωνισμό για το σορτσάκι του Ηρακλή θα τον κάνουμε και Κυριακή και Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Άρα ο φίλος με το προφίλ D-Bamba στο Instagram. D-I-Bamba. D-I-Bamba κερδίζει το μπλουζάκι το μπασκετικό από την crossover. Κώστα, συμπλήρωση κιόλας. D-I-Bamba κάτω Παύλα.
Το δείχνω και από το κινητό του συναδέλφου. Κλάτς. Ο Διαφάνεια. Ούτε ο Γαβριλίδης να ήτανε. Ο Μάνος. Ο αγαπητός κύριος Μάνος από την Κομωτινή. Ανακαλύψαν. Πολύ καλός άνθρωπος. Και τα παγωμένα μπαλάκια στη φουτμπαλέρα την ανακαλύψαν. Όταν τα έκανα αυτά το μπάσκετ. Άλλη κλήρωση θα κάνω. Όχι, σήμερα όχι. Τώρα θα μας πεις τις δικές σου προβλέψεις για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Γιατί ο Σάντρος τον είπαμε σημειοφορείτη του μπάσκετ και λέει: Βάζει τα πάντα, λέει παιδιά, κάνει εμφάνιση καριέρας. Να σας πω, αλήθεια, απορώ. Σκεφτήκανε πολλοί να δώσουν 1-33 και 3 κάτι πριν από το μάτς το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ε? Εντάξει. Και αυτό το δωράκι, θυμάστε στην αρχή της εβδομάδας, τότε που είχα ξαναβγεί στην εκπομπή που λέγαμε το συν 7,5 του Παναθηναϊκού. Ναι. Μετά μας είπαν και για τον Νέντοβιτς. Ναι, έπεσε πολύ από τότε που χτύπησε ο Νέντοβιτς. Ναι, ναι. Αντώνη, σε ενημερώνω ότι το συν 7,5 έγινε απλά συν 8,5. Το μάτς είναι τώρα πάντως 64-70 και έχει ακόμη 6 λεπτά. Ε, ναι, ρε, Κώστα, είναι σαν να είναι 64-77. Για όποιους το παίξαν συν 7,5. Ναι. Σωστά. Πού να γυρίσει αυτό τώρα. Δεν γυρνάει με τίποτα. 13 πόντους ο Μποχωρίδης. Και 18 ο Σαντρός. Άρα τι λέμε τώρα, ότι το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ο Νέντοβιτς. Τελικά. Τελικά είναι δυνατόν. Με 4-5 τρίποντα ο Σαντρός. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι. Δεν γίνονται. Που την πετάει έτσι. Έτσι. Λοιπόν, Πάρη, πες μας τι έχεις εσύ από Αθήνα, το δικό σου ρεπορτάζ για οποιονδήποτε και θα πες μας και τις προβλέψεις σου. Καταρχήν, αύριο τι ώρα θα κάνουμε εκπομπή? Βράδυ, 9. Ωραία. Θα βγω ζωντανά από το ΆΚΑ, γιατί δεν το χάνω το μάτς. ΑΕΚ Περιστέρη και θα σας δώσω και καλεσμένους. Όχι, Ηλία θα βγάλεις. Ηλία. Αργύρι δύσκολα. Αργύρις, βγαίνει ο Αργύρις. Καλός είναι, εντάξει. Πιστεύεις? Άμα κερδίσει θα βγει. Κλείτον από τον Ηλία να βγει. Ποιον Ηλία? Τον Παπαθεοδόρου. Φυσικά, γιατί να το πεις. Τον Αρμόδωρο. Τι είμαστε εμείς? Όχι, φίλος μας είναι ο Ηλίας, ρε παιδιά, μας συμπαθεί. Βάει, τον Ηλία Κλωναρίδη βγάλε. Δεν με χωράει το κρεβάτι μου. Έτσι, περίμενε. Ένα, ο Ηρακλής έφτασε στη Ρόδο, όλα καλά. Να μάτα ρε πάρει τώρα, είναι δυνατόν μην έφτασε. Ο Λόουσον παίζει, ήρθε. Ο Λόουσον. Είναι δυνατόν. Ανακοινώθηκε μεταξύ παιδιά. Κανονικά πρέπει να τον, κάνουν, να τον κυνηγήσουν στη FIBA. Έτσι δεν είναι? Ή κάποιες ομάδες που ανακοινώθηκε. Κάποιες φήμες λένε ότι αφού ανακοινώθηκε, συνέχιζε να προτείνεται σε άλλες ομάδες. Όντως. Ισχύει αυτό. Έτσι. Λένε οι φήμες. Δεν το λέω εγώ. Βαρέθηκε να πάει αυτός εκεί, δεν ήθελε. Πού να πάει, στη Ρόδο? Ναι. Δεν του δίνανε βίζα, ρε Κώστα, με αυτά που έγραψε στο Twitter για τις Κινέζες. Αυτό είναι το θέμα, άντε να το πούμε. Πάρη. Παρακαλώ. Διάλεξες, λέει, post, λέει, από το σχόλιο, λέει, για το σορτσάκι. Δεν έπρεπε. Από αυτό το ασπρόμαυρο διάλεξα. Συγγνώμη, λέει... δεν έγινε επίτηδες. Ο, δεν πειράζει, επειδή ακριβώς δεν πειράζει. Ο D-Bamba θα πάρει μπλουζάκι NBA, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα έκανε like σε post του Basket Plus. Τώρα, ό,τι και να κάνουμε, εντάξει, ήταν για το σορτσάκι. Κάποιος που έκανε λοιπόν για το μπλουζάκι θα πάρει το σορτσάκι. Τι φλανάχι ΕΠΟ μπροστά στις κληρώσεις μας. Λοιπόν. Τι έχει ΕΠΟ, μια χαρά είναι οι κληρώσεις. Η ΕΠΑ. Εγώ τουλάχιστον όσες φορές έχω παρευρεθεί, δεν έχω διαπιστώσει να γίνεται τίποτα το μεμπτό. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, Πάρη, τι έχεις από στοίχημα, έχεις τίποτα? Πάντως ήταν πολύ ήρεμη η εβδομάδα έτσι όπως κύλησε και όσον αφορά την ειδησιογραφία και για τα παιχνίδια. Ναι. Ωραία. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Μπαίνουμε μετά σε εβδομάδα κυπέλου. Όχι μόνο μπασκετικά. Να ρωτήσω κάτι. Αφού θέλετε να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Προσέξτε να σας πω το εξής. Ξέρετε τι παιχνίδι έχει του Αγίου Βαλεντίνου στο Ολυμπιακό Στάδιο? Πάω Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει. Τι θα γίνει ο τελικός του κυπέλου, για να μας πει κάποιος. Τι ώρα θα γίνει, μία το μεσημέρι, τρεις? Στα ωράκια θα γίνει. Α, ας γίνει εκεί. Στα ωράκια. Έτσι, γιατί μόλις άκουσα ότι υπάρχει αυτό το μάτς, το Αγίου Βαλεντίνου, λέω πώς γίνεται να γίνει και ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Όχι. Κοίταξε, καταρχήν, άμα παίξουμε τον Παναθηναϊκό, κάποια ομάδα θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να δεχτεί να γίνει στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτσι, είναι. Ας γίνει. Εντάξει, μπορεί να γίνει στην Γλυφάδα να το κάνουμε.
Ναι, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ στον τελικό. το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να δεχτούν να γίνει στο ΆΚΑ. Αν πεις μπορεί να πούνε να γίνει στο Περιστέρι, που είναι πιθανό, άμα αποκλειστεί το Περιστέρι. Εντάξει, θα πάμε αθέρω. Αλλά γιατί δεν παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Από τα σταυρώματα εννοώ. Όχι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, συγγνώμη, λάθος. Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει. Αυτό ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Ναι, στον τελικό εννοεί, στον τελικό. Ναι. Σωστό. Γιατί είναι σε διαφορετικές τετράδες. Είναι στην ίδια τετράδα, μάλλον. Θα παίξει Παναθηναϊκός Ηρακλής, εντάξει. Θα βάλει ο Νέντοβιτς 16 τρίποντα στο ημίχρονο. Θα γράφουν τα παιδιά εκεί του Παναθηναϊκού, οι φίλοι μου, στα διάφορα site. Απίστευτο Νέντοβιτς, διαστημικό Νέντοβιτς. Φοβερό ρεκόρ του Νέντοβιτς. Ρε Κώστα, θες να τα ακούσει. Θα πάει μετά ο κύριος Δρακόπουλος στο ημίχρονο, θα πει θα ήθελα τον Νέντοβιτς στον Ηρακλή. Όπως τότε με τον Φιντέρ. Όχι, να βγάλει μια φωτογραφία τον Νέντοβιτς. Αυτή τη φορά να βγει όντως, φαντάζεσαι έτσι. Είναι δυνατόν. Ναι, είδες, πήρε την ευλογία του Δρακόπουλου, πάντως ο Φιντέρ 77 βάζει στην Κίνα. Ναι, αλλά έφυγε από την Πανάθα. Και κέρδισε Σαγκάη πάλι σήμερα. Ποιο τον καρτερεί. Τέλος πάντων, το πιο δυνατό σημείο, επειδή κάνουμε χαβαλέ και ο μάλλον ο Κλήτος περιμένει υπομονετικά να το ακούσει για αύριο. Είναι το 2.75 του Άρη. Της καθαρής νίκης. Περιμένω να ακούσω. Το σημείο μου για αύριο. Πάρει το μάτς, λέει, δεν είναι στο Άκαλε. Στη Λεωφόρο είναι. Στη Λεωφόρο είναι. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, τι έγινε. Η αστυνομία θα πάει εκεί. Και τι έγινε. Άσο Πανάθα. Χαίρομαι που διορθώνεται τα λαθάκια που μπορεί να κάνουμε τη ρήμη του λόγου. Εντάξει, άρα μπορεί να γίνει ο τελικός στο Άκα, σαν να μας λέει ο φίλος. Και το Ολυμπιακός, και το Πανέκος Ολυμπιακός να γίνει στη Λεωφόρο και ο τελικός να γίνει στο ΆΚΑ. Εδώ δεν θα έχει πρόβλημα η αστυνομία, θα είναι σε εγρήγορση. Ελέω και κορονοϊού, η Αθήνα στο κόκκινο, όλα να κλείνουν από τις 6 από αύριο. Ωστόσο το ΆΚ Περιστέρι γίνεται στις 8. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά. Έλατε. Ο Λόσο λέει υπέγραψε και μετά του είπαν ότι είναι κλειστά τα μπαράκια, λέει και το μετάνιωσε. Το Ολυμπιακός Άρη θα γίνει σε 9.30 Τετάρτη στο Καρεσκάκι. 9.30 Τετάρτη. Τι πω από ραντών, εμείς θα το πάνε το κρύο. Εσύ και καλά θα είσαι. Δυνατόν, 9.30-5.30. Με το συγκεκριμένο άθλημα προσπαθώ να αποφεύγω όσο μπορώ. Θέλετε να βγούμε, θέλετε να βγω και από το Καρεσκάκι μέσα από τον αγωνιστικό χώρο στην εκπομπή. Εύκολα. Δεν όμως θέλετε. Εύκολα. Δεν έχω πρόβλημα. Εύκολα. Κλήτος Καρκανιάς, δεν βλέπω το τρόπο. Καρεσκάκι πάρει τώρα, ότι δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχεις πάει ποτέ. Ούτε εγώ έχω πάει. Λέω το Καραϊσκάκι ότι δεν έχω πάει ποτέ. Ωραιότατο είναι. Κλήτος Καρκανιάς, δεν βλέπω τον τρόπο να χάσει ο Ηρακλής το κύπελο. Σήμερα δεν το είπε. Το έχουμε πει 200 φορές. 100 φορές, καλά λέει. Λοιπόν, έκανε λέει στο σορτσάκι, λέει, έκανε ο Πάρης. Δεν πειράζει, παιδιά. Είναι post του Basket Plus. Αυτό δείχνει μάλιστα ότι το κάναμε και τυχαία, έτσι. Κέρδισε ο φίλος ο Ντι Μπάμπα τον μπλουζάκι. Τέλος. Τη Δευτέρα θα κάνουμε όλα τα post για το σορτσάκι του Ηρακλή. Μπείτε και τώρα, κάντε follow τον Basket Plus και κάντε tag δύο φίλους για να πάρετε μέρος στην κλήρωση της Δευτέρας. Είπες λέει ότι ο Γκρίφιν είναι καλύτερος από τον Σάντρος και τον Μποχορίδη. Και οι δύο λέει έχουν κάνει λέει ρεκόρ καριέρας. Αλήθεια είναι. Ρεκόρ καριέρας τι εννοείται, στην Ευρωλίγκα. Ναι, στην Ευρωλίγκα. Η μεγάλη Πανάθα λέει 74-80. Εδώ έκανε ρεκόρ καριέρας ο Τζέιμς, ρε παιδιά, που σταύρωσε την Τζεσεκά, είναι δυνατόν. 37 έβαλε και χάνει την κρίσιμη βολή στην τεχνική ποινή που έχει δεχτεί ο Πάγκος στη Βαλένθια. Χάνει το τρίποντο στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Ναι, χάνει ναι. Το τρίποντο στο τέλος. Άσε με, Μάικ. Στα 37 και εγόμαστε κι εμείς από τα 30, τράβηξες. Είναι δυνατόν. Παιδιά, λέει, θα δείτε τελικό, λέει, στο ΆΚΑ, λέει, Ηρακλής Λαύριο. Στο Λαύριο πάντως ζουν και αναπνέουν για το Λαύριο ΆΕ καταρχήν. Της Τετάρτης. Γιατί? Γιατί θέλουν να προκριθούν. Να πάνε στα ημιτελικά. Δεν θα προκριθούν. Λυπάμαι. Έτσι νομίζω. Ρε παιδιά, λέει, τι φάση λέει έχετε με την Κίνα, λέει. Ο Πάρης, λέει, αναφέρεται συχνά εκεί. Να μην αναφέρουμε, κάνουμε κάτι κακό. Θα παρακολουθεί, τι. Οι αγαπημένες μου ομάδες είναι η Σαγκάη και η Ντάξ στην Κίνα και η Ανιάνγκ στη Νότια Κορέα. Του κάνει εντύπωση του φίλου, γιατί σου λέει, ρε φίλε, κινέζικο μπάσκετ, ρε παιδιά, γι' αυτό είμαστε η καλύτερη εκπομπή στο διαδίκτυο, γιατί ασχολούμαστε μέχρι και με Κίνα.
Η Ανιάνγκ το γύρισε το ματσάκι στο τέλος και το πήρε στην παράταση σήμερα το μεσημέρι. Πάρη λέει, πες τα λέει, μας έβαλε. Και στη Σουηδία η Μπαγελότη. Η Better Bigten. Λοιπόν, Πάρη, πες μας τις επιλογές σου για αύριο. Πάμε να δούμε τα μάτσα ένα προς ένα, θέλετε. Εμείς τα είπαμε. Εκεί 5-5 δεν τα δούμε. Ένα προς ένα θα τα δούμε. Καλό, καλό. Κολοσσός Ηρακλής. 4,5. Όχι, όχι, δεν αγγίζουμε το άσο ή το διπλό. Θα παίξουμε τους πόντους. 151. Γιατί θεωρώ... Ναι, ναι, 151. Ναι. Άντερ. Άντερ, ε. Άρης Λαύριο. Άσος καθαρός. Εσύ, ε. Ναι. Αντώνη. Βάλε. Αντώνη, όλοι είπαμε άσο Άρη, άρα 30 πόντους αύριο. Εγώ δεν είπα άσο Άρη. Λάκας. 2,75. Ποιον βρίζεις ρε Κλήτο πάλι, το ΛΑΜ. Το Λιμιό της Γερμανίας. Τι ανέβηκε, Αντώνη, ο Άσος. 2,85. Μια χαρά είναι. 2,85 πήγε. Ωραίοτατο. Λοιπόν, Προμηθέας Λάρισα. Προμηθέας Λάρισα, παιδιά, παίξτε το μείον 10,5, μείον 11,5, ό,τι βρείτε. Θα βγει από πάνω, λες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα πάει η διαφορά αύριο στην Πάτρα. Σας το λέω από τώρα. Ιωνικός Μεσολόγγι. Όχι απλά έχασαν κιόλας. Δες πώς έχασαν. Πώς έχασαν. Ενώ κερδίζαν 17, χάσαν στο τέλος. Πόσο το δίνει το σύμπλην, για πες μου. 11,5. Μείον 11,5 από τώρα. Τέλος. Και για όσους γουστάρουν να ρισκάρουν, διαφορά 16-20. Που δίνει απόδοση 5. Μια χαρά είναι. Σωστά και αυτό. Λοιπόν, για κάτσε τώρα γιατί έφυγα από εδώ και πέρα. Έχει μεγάλο πρόβλημα η Λάρισα που της έφυγε ο Web, να ξέρετε. Και βέβαια έχει. Είναι δύσκολο να βρει ανάλογο παίχτη με το Web. Όλοι τεσσάρια ψάχνουν. Όλοι τεσσάρια. Ο Ηρακλής που βρήκε τον Όμπι, μπορώ να πω ότι ήταν και τυχερός που βρήκε παιγμένο παίκτη. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή παίκτη που έκανε προπόνηση Τρίτη στην Ισπανία και ήρθε εδώ Πέμπτη και έκανε στην Ελλάδα. Και έπαιξε. Το ζήτημα δεν είναι ότι η Λάρισα δεν βρήκε παίκτη σαν τον Web. Δεν βρήκε καν παίκτη. Έτσι. Ακόμα. Και δεν είναι, μόνο η Λάρισα, δεν είναι μόνο η Λάρισα που ψάχνει τεσσάρι. Όλοι τεσσάρι ψάχνουν. Όλοι. Λοιπόν. Πού ήμουνα. Ιωνικός Μεσολόγγι πάρει. Το μείον του Ιωνικού είναι στο μείον 4,5. 5,5. Το παίρνω. Δεν συμφωνούμε κι εγώ έτσι τους. Έρε πάρει. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν έχει κάτι άλλο. Α, και μετά, ΑΕΚ Περιστέρι επίσης, 6-10. Αν θέλετε διαφορά νίκης και το μείον πόσο τι δίνει για την ΑΕΚ. 6,5. Ναι, ναι, μείον 6,5. Και το 6-10 για όσους γουστάρουν να ρισκάρουν, διαφορά πόντων, 6 έως 10 θα κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά και το μείον 6,5 για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πληρώνει 5 μονάδες πληρώνει αυτό. Έδωσα 2 τα λιράκια, τι άλλο να κάνω. Και πάω Παναθηναϊκός. Πάω Παναθηναϊκός αυτή την Κυριακή. Δεν θα το αναλύσουμε αύριο, από το ΑΚΑ. Πες τώρα, σήμερα τώρα παίζουν τα κουπόνια. Ωραία. Πόσο το δίνει το ΣΥΝ? 13,5. Θεωρώ πως προτιμώ να παίξω το 11-15 για τον Παναθηναϊκό. Να είσαι κάπου εκεί στο handicap μέσα, ε. Ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω. Έξυπνος τρόπος αυτός, γιατί πάντα ο Book on SB πάντα πέφτει πάνω στο handicap. Ο Τάιρον Νέσμπι δηλαδή, Κώστα. Ο Τάιρον Νέσμπι της Ολύμπιας. Ο Νέσμπι. Λοιπόν, πάντα πέφτει μέσα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο NBA και κλείνουμε. Αντώνη, έχει τίποτα. Ορλάντο, Σικάγο. Ωραία να χώρια. Πάρει ο Αντώνη. Πάρει δύο κολόνες, κατέρευσαν σαν όνομα. Τι τέτατε δεν χάσει χέρτα, ρε Κλήτο. Δύο κολόνες, πάρει, κατέρευσαν σαν οδοντογλυφίδες, θες. Παραμένει. Ναι, δύο κολόνες. Άκου να δεις, Αντώνη. Με σέντερ μπακ, το Σούλε και τον Αλάμπα που θέλει να φύγει εδώ και ένα χρόνο. Τι να λέμε το... Πήγε το Πόρτο να το πέσει τέσσερις βασικούς. Αντώνη, άκου να δεις. Επειδή γουστάρω τις εμπνεύσεις του χορηγού μου, πάω με το double-double του Σαμπόνης και όσους γουστάρουν να ρισκάρουν και με το triple-double του Σαμπόνης σήμερα. Ναι,
Ο χορηγός σου μας έδωσε και 26 πόντους Γιόκιτς και έβαλε 20. Ο Λούλης. Ο Μπούλης. Άσε τώρα, δεν μιλάμε. Κάτσε να δω τα χαμένα μου δελτία. Περίμενε λίγο. Να δω τα χαμένα μου δελτία, γιατί χθες έπαιξα. Denver Nuggets, συν 10,5 handicap και 25,5 πόντους Γιόκιτς. Και χάσανε 114-93 και ο Γιόκιτς έβαλε 21. Τραγωδία. Double-double Clint Capella και over 25,5 πόντους Donovan Mitchell. Και ο Clint Capella τι έκανε, Αντώνη? Πήρε 18 rebound και είχε 6 πόντους με 3 στα 14, νομίζω. Άσε μας, ρε Clint Capella. Άσε μας, ρε. Φόρα μας καπέλα. Φόρα μας καπέλα. Dallas Mavericks, μείον 2,5 και double-double Doncic. Καληνύχτα, ζωή. 147-116 χάσανε. Απίστευτο. και από ποιόνα, έτσι. Και έβαλε, Αντώνη, τι, 40 πόντους ο Ούμπρε, με 7 τρίποντα που τον κοροϊδεύαν όλοι. Κώστα, για πες την ατάκα σου, λοιπόν. Και αυτός είμαι ο Φορίδης, είναι. Αυτός είναι... What amazing happens. Όχι, what amazing happens. Αυτός, Κλήτο, είναι ο Λινοξυλάκης. Λοιπόν, what amazing happens στο NBA, πραγματικά. Εμείς που βάζουμε λεφτά κάθε μέρα στο NBA, είμαστε για γέλια, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το All-Star Game που γίνεται κάθε βράδυ. Orlando Magic, Chicago Bulls. Αντώνη, εγώ λέω Άσος. Βούτσεβιτς. Άντερ. Ρε, Αντώνη. 2-24. Ιντιάνα Pacers, Νέα Ορλεάνη. Απουσίες πολλές η Magic. Άντερ. Ιντιάνα, Νέα Ορλεάνη. Ναι. Εδώ είπα την επιλογή για τον Σαμπόνις, δεν είπαμε. Σαμπόνις, λείπει και ο Στίβεν Άνταμς, ο Κοτσίδας. Double-double και για όσους θέλουν να ρισκάρουν triple-double. Ο Σαμπόνις είναι καλό, ναι. Δεν δίνει ασίστ αυτό. Το βλέπω Νίκη Ιντιάνα. Ωραία. Έχει αφού κάνει δεν δίνει, τότε μόνο. Έχει κάνει. Ναι, έχει κάνει. Έχει κάνει. Κάνει triple-double ο Σαμπόνις και φέτος πασάρει πολύ καλά. Έχει κάνει, γιατί στο NBA όταν δίνει πάση και ο άλλος κάνει ένα μπάσιμο, τριπλό σπάσιμο στη μέση, τρία βήματα. Κόντρα στο... Πάει στον πάγκο, ακούω οδηγίες. Κόντρα στο... Γυρίζει, γίνεται time out και σκοράρει. Ναι. Είναι assist. Brooklyn Nets, το Toronto Raptors. Καλό. Van Vliet. 1.45. Διπλό, εγώ λέω. Εγώ δεν θα χάσουν οι Nets. Αλλά το handicap 1.45 καλό είναι για σου. Είναι χαμηλό με 5,5 πόντι. Cleveland, Milwaukee Bucks. Oh. Πάρει ο δικός σου. Triple-double. Το πιστεύεις, ε. Δεύτερο συνεχόμενο, ε. Το Cleveland, ένα λεπτό, το Cleveland τι ρεκόρ έχει. Καλό είναι το Cleveland φέτος. Μαχητικό, τέλος πάντων. Δεν είναι για γέλια πολύ. Ωραία. Πρόσεξε να δεις. Έκανε τώρα triple-double ο Γιάννης. Έκανε, σωστά. Ναι. Ωραία. Δεν θα κάνει ούτε double-double. Δεν θα κάνει, λες. Δεν θα κάνει ούτε double-double. Έρε, πάρει. Πες μου πόσο δίνει. Δίνει 4, ότι δεν θα κάνει double-double. Μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό παρακαλώ. Εύστοχα τρίποντα λέει εδώ. Πού είναι? Συνολική πόντι. Ειδικά παικτών. Γιάννης Αντετοκούμπο. Συνολικές ασίς, εύστοχα τρίποντα, άθροισμα rebound, πόντο. Δεν έχει double-double, Γιάννης Αντετοκούμπο. Όχι 4. Αυτό. Απίστευτο. Όχι 4. Λοιπόν, Οκλαχώμα City Thunder Minnesota. Κάτσε να δω τα μηνύματα μου λίγο. Ναι. 9, double-double Σαμπόνις 1.25, triple-double Σαμπόνις 9. Ωραία. Άρα το σβήνουμε το double-double του Σαμπόνις. Καλά, ο χορηγός σου μας έδωσε πρόβλεψη 1.25. Όχι. Περίμενε. Άντε βρε ζωπά. Μπορώ... Δώσε μου ένα λεπτό. Οχ, το κλείσε. Σάρλοτ Χόρνετς, Γιούτα Τζάζ, Αντώνη. Ματσάρα. Μαϊάμι, Χι του Άστον. Γιούτα, ναι, πολύ είναι. Oh. Η Γιούτα κέρδισε χθες 21 μέσα στην Ατλάντα. Ναι. Μαϊάμι, Χι του Άστον Wizards. Triple-double Westbrook, αν παίξει, λέω εγώ. Αν παίξει. Phoenix Suns, Detroit Pistons. Άσος. Τι handicap είχε εδώ. 7,5. Πολλά. Και Devin Booker πάνω από 50 πόντους. Άσος. Επανήλθα, λοιπόν. Super Match Clippers, Boston Celtics. Εδώ είσαι. Κάτσε να δούμε για απουσίες εδώ. 5 η ώρα το πρωί. Καλύτερα. 5 παρατέταρτο θα κάνει γκλινγκ γκλινγκ το κινητό. Θα είναι ο Αντώνης. Παρατέταρτο.
Κατευθείαν μετά, σερί, δεν κοιμάσαι. Ο Παναθηναϊκός είναι 77-87, είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη, παιδιά. Μεγάλη, βέβαια. Τι. Τώρα είναι να πάρεις όντως popcorn και να μπεις στα σχόλια κάτω από τα site, το εξοχικό και αυτά και τέτοια. Δεν έχω αυτές τις αντοχές πλέον, Κώστα. Α, εγώ έχω. Λοιπόν, πάρει συγγνώμη ρε φίλε, έπαιξα να κάνει double-double ο Παπαγιάννης και έχει 8 πόντους, κάτσε, και 3 rebound. Σε πόσο χρόνο κιόλας? Σε 21 λεπτά συμμετοχής. Και μετά λέμε για τον Ζαλμπούρη, ναι, που παίζει 15 λεπτά και παίρνει ένα rebound. Σόπερ! 8 πόντους. Δεν ξαναπώ τίποτα για τον Ζαλμπούρη. 3 στα 5 δίποντα, 0-0 τρίποντα, 2-2 βολές μας πλήρωσε και 3 ολόκληρα rebound. Ο Παναθηναϊκός πάντως κάνει πολύ μεγάλη νίκη. Τελείωσε το παιχνίδι 77-88. Τεράστια νίκη. Μποχωρίδης 15 σε 19 λεπτά που τον κράζαν που έχασε την μπάλα. Τι γελάει ο άλλος, ρε πάρει. Τώρα μόλις είδα την παρέα σου, ρε. Πού την είδε, ρε? Έχει κάτι φιλαράκια μας εκεί. Η Στρατζαλού είναι, η Στρατζαλού. Χαρώ εγώ. Το που λένε το δικό μου, πού είναι? Πάρει, γιατί έβγαλε τον ήχο. Όπα, ο Πάρης δεν έχει ήχο. Τον έβγαλε. Δεν ξέρω τι πατήθηκε. Γιατί εδώ είμαι πάλι. Το δικό μου, πού είναι? Για να μην ακούσουμε τη Στρατζαλού. Το που λένε. Όχι, μια χαρά είναι. Ο Γιωργάκης μια χαρά είναι. Ο Νικολάκης. Κόλπα εδώ πέρα στο κινητό. Λίγο μας πιο δίπλα είναι ο Νικολάκης. Δείξε μας λίγο τα ταλέντα όλα. Να δείξω τα ταλέντα. Καλώ τα παιδιά. Φοβερά πράγματα. Γεια σα, γεια σα. Να πούμε, πήρα την πρόκληση χθε στην Τρίπολη και αύριο. Λέει ο Αντώνη, να πούμε ότι πήραν την πρόκληση χθε. Και μεθαύριο το διπλό. Α, και μεθαύριο το διπλό, λέει. Αυτή ήταν η guest εμφάνιση τη εβδομάδα, ήταν αυτό το κλου. Έγινε και αυτό. Γιώργο, δεν πιστεύω να μην τελείωσε ακόμη τη σελίδα σου. 11 πήγε. Δεν πιστεύει να τελείωσε η σελίδα σου. Ρεπό είδα σήμερα, Κώστα. Κουράσκες πάλι, Γιώργο. Νίκο. Νίκο. Τι είπε. Περίμενε. Αλλιώς κοβιπέ, ό,τι πει δίκης του Άγιου. Κλείτο που είσαι. Τι κάνεις πάλι. Ό,τι πει δίκης του Άγιου, Γάκη, ό,τι πει. Ανακοίνωση 1000 λέξεις, πάνε 2 σελίδες. Τελειώσαμε. Κλείσαμε. Εύκολα. Ό,τι πει. Νίκο, πόσες ώρες βγήκε στον Bob σήμερα? Στον Bob. Κάνε μετάφραση. Πάρη. Έλα, Κώστα. Γιώργο, ρώτα τον Νίκο. Έλα, πες μου. Ρώτα τον Νίκο πόσες ώρες βγήκε στον Bob σήμερα. Νίκο, στον Bob. Στο άλλο αυτή βάλτο. Στο άλλο αυτή βάλτο. Νίκο, πόσες ώρες βγήκε στον Bob σήμερα? Το Χρήσαφε εννοείται. Ποιο? Μας δίνει. Ωραία, γελαφεμπόριο. Μια μισή ώρα, κανονικά. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Ήταν κανονικά εκπομπή. Ήταν παρόν ο Νίκος. Αντώνη, ήσουν και εσύ και σε εκείνη την εκπομπή. Βγήκα κι εγώ, ναι. Μπράβο, Αντώνη. Βγήκε μισή ώρα στο ραδιόφωνο σε εμάς το μεσημέρι. Μετά έκανε ένα δίωρο εκπομπή. Έκανε ένα δίωρο εκπομπή. Βγήκε μετά το. Μια μισή ώρα μετά. Και μια μισή ώρα. Άρα 4 ώρες. Βγήκε το μεροκάματο. 4 ώρες τον Bob, βγήκε το μεροκάματο. Έτσι. Λοιπόν. Καλά, συγγνώμη, πότε θα ανεβείτε πάνω τώρα εσείς? Δευτέρα. Και Τετάρτη ξανά. Και Τετάρτη ξανά Αθήνα. Εννοείται, ρε Κώστα, να πάρουμε την πρόκριση. Εννοείται, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία guest εμφάνιση, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Έλα πάρε, έλα φλαράκι. Πανούλης. Τι τραβάω, ε. Τους προσέχω, όπως βλέπετε. Πάρε, τους προσέχεις. Είμαι ο Big Brother. Σκύλος. Έτσι. Νίκη, λέει ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει, λέει, άρα για θέμα Μπαρτζόκα. Νίκη, ο Παναθηναϊκός. Γιατί να υπάρχει θέμα Μπαρτζόκα, λέει, στο πάρκινγκ και τέτοια, πάλι τα γνωστά αυτά. Συγγνώμη, μήπως θέλετε να δούμε πόσες σίτες έχει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ φέτος στην Ευρωλίγκα? Πολλές. Έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πιο εύκολα μακριά από το ΣΕΦ φέτος παρά στο ΣΕΦ. Ναι, αλλά κέρδισε μέσα στη Ρεάλ, μέσα στην Μπαρτσελώνα.
Ήρθε και η παραγγελία, παιδιά. Σηκώνουν τα παιδιά για να φάνε. Αυτά είναι. Γυράκι. Όχι. Γιατί εδώ, ξέρετε, τρώνε διαφορετικά τα παιδιά. Είπα να φάνε κάτι από τα πέριξ εδώ. Πίτσα δηλαδή, πίτσα. Σουβλάκι. Ή αλλιώς καλαμάκι, όπως το λένε τα παιδιά. Και πάντα τους λέω, είναι αυτό που ρουφάω το φραπέ μου. Έτσι. Για να συνεννοούμαστε. Όπως εκείνη την όμορφη στην καφετερία στη Νέα Σμύρνη. Δεν θυμάμαι, Κώστα, κάτι. Μου θύμισε τον Ντάνι Φέρι που πήγα και έβλεγε και είδα τον Αντετοκούμπο, Γιάννη. Εννοείς την όμορφη που τη βάλαμε να μιλήσει στο μάκι. Που τη βάλαμε να μιλήσει. Και κοκκίνησε ο καημένος. Πάλι μετά ρουφούσε. Έτσι. Τι ωραία παρέα. Τι ωραία παρέα. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς δώσε και στα παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ που με τιμήσατε και σήμερα το βράδυ Παρασκευής. Ναι. Γιατί είχα υποσχεθεί μεταξύ άλλων, Κλήτο μου, ότι θα βγω να χαιρετήσουμε και τον Άγγελο σήμερα. Γιατί περίμενε να βγω στο φινάλε της εβδομάδας. Κοιμήθηκε ο Άγγελος. Αφού μας είδε, κοιμήθηκε και τους τέσσερις. Αύριο, παιδιά, ραντεβού από το ΆΚΑ, από τον αγωνιστικό χώρο. Χαβαλέ ο Λιμιάτης για το ΣΑΡΚ και άλλα ντεσού. Μόνο εδώ στο Basket Plus. Λοιπόν, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που κλήρωσα το σορτσάκι αντί για τη φανέλα. Τουλάχιστον δεν ήταν παγωμένο το... Έτσι, τα μπαλάκια. Το μπαλάκι. Το κινητό. Αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλά να περνάτε. Καλό βράδυ, να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πάρη. Πάει ο Πάρης από εδώ, πάει εδώ και εδώ. Και εμείς τώρα κλείνουμε σε λίγο. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους. Να πω ότι Bayern Alba 65-74, Villarban Milano 52-56 και Real Baskonia 44-46 Real. Λες να κάνει... Η Alba τι κηδεία πάει να την κάνει την Bayern μες στο Μόναχο, ε? Εντάξει, είναι ντέρμπι, ρε φίλε, γερμανικό. Πόσα τρίποντα έβαλα, Αντώνη, για χτύπα λίγο. Ποιος? Α. Η Alba. Η Alba, αυτό πρέπει να το πήρες περίπατο. Περίμενε. Κάτσε ρε, Αντώνη. Χάσαμε το άλλο όμως. 31 έχει. Πόσα? 11 στα 31. Έλα ρε Αλμπάρα. Λοιπόν, 4 έχει ο Φοντέκιο. Μα αυτά είναι. Χάσαμε τον ύπνο τον Παπαγιάννη, ρε φίλε. Και εγώ τι πήγα και έβαλα double-double. Είναι να. Δύσκολο να γίνει double-double, Κώστα, στην Ευρωλίγκα γενικά, ειδικά. Ναι, αλλά 5 πλέον, Αντώνη. Και ο Παπαγιάννης, εντάξει τώρα, δεν είναι και κανένας τρομερός rebound. Καλά, δεν μπορεί να βάλει 10 πόντους και 10 rebound. Δεν πάει στα rebound όμως αυτός, ρε. 3 rebound είναι δυνατόν. Λοιπόν, ενώ έχω over 8,5 την Alba, είπαμε το πιάσαμε. Νίκη Φενέρ το πιάσαμε. Over 84 τη Real το παλεύουμε. Δεν το παλεύουμε. 44 πόντους έχει και έχει 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Όπου η Real πολύ χάλει, όντως. Άρα το χάσαμε και αυτό. Λοιπόν, anyway, αύριο πάλι ρεντεβού λίγο μετά τις 9. Κλήτο, βάλαμε δεύτερο γκολ. Τελείωσε 1-0. Εντάξει, το πήραμε. Τι άλλο θες? 10 βαθμοί διαφορά το δεύτερο. Η Μπάγερ. Αλλά είχαν χάσει ένα τετατέ στο 89 οι άλλοι. Α, ναι, το είπε ο Πάρης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Δεν θα γίνει και το πιτ. Ματαιώθηκε. Είναι απόφαση αυτή. Μετά από 65 χρόνια που γίνεται κάθε χρόνο, δεν θα γίνει το πιτ στην Βιρτζίνια. Έτσι είναι. Το γνωστό κάμπ με τους Ρούκες. Δεν θα πάει ο Μάτζικ δηλαδή. Έχασε ο Μάτζικ το ταξίδι. Ο Μάτζικ θα πάει στο Las Vegas πάλι. Δηλαδή τους παίρνει στο 200.000. Ποιο πιτ τώρα. Τον 20.000 και τον 30. Άσε τώρα, μωρέ. Εμείς σαν Ερακλής δεν πρέπει να πάμε. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Να πάρω τον Τζιάρα και να πάω. Πού, στο πιτ. Το Las Vegas. Γιατί θα πας στο Las Vegas. Ένας προστασίκος Τσιάρας, ένας προπονητής πρέπει να είναι στο staff τουλάχιστον. Αυτοί κάνουν κουμάντο, μωρέ, αυτοί είναι προπονητές. Ποιος τώρα. Ένας ασύστα. Καημένος ο Στέργιος τώρα. Έμπλεξε και τώρα με τους προπονηταράδες εδώ. Για ξεκάθαρο ένα ασύστα. Ο Μεσίνα και ο Φιλ Τζάκσον. Αυτοί δύο, Τσιάρας Κούσης. Τελειώσαμε. Λίτο, ούτε και πέρσι λέει έγινε το πιτ. Σιγουρά. Ναι. Λόγω κορονοϊού. Εντάξει. Δεν θα γίνει και φέτος. Θα πάμε στο Las Vegas. Δεν θα γίνει. Στο Las Vegas λέει μισό λεπτό. Στείλε λέει εμένα μου λέει ο πληροφοριοδότης από το Detroit. Τι λες ρε φίλε. Θα πάω εγώ εκεί και θα βρω τον επόμενο DJ Cooper. Εκλειτώ. Εκεί το μόνο που θα βρεις θα είναι το κόκκινο 7, το 7 κόκκινο, το 12 μαύρο. Έτσι.
Από το Las Vegas μπορεί να φέρει. Από το 15 Τετραβό, στο 14 Stay και τέτοια. Μπορεί να φέρω κανένα επενδυτή, κανένα τρελό Αμερικάνο. Το Las Vegas, το DJ TS είναι πιο πιθανό να φέρει. Ποιον? Το DJ TS το να φέρει. Το DJ Morales. Δεν βλέπω τον τρόπο να πας στο Las Vegas και να ξαναγυρίσεις. Αυτό είναι το βασικό. Ποιον βλέπετε, λέει, για MVP στο NBA? Ο LeBron, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο. Ή αυτός, ή αν παίζει και συνεχίσει ο Embiid. Μπα. Θα εξαρτηθεί από την πορεία των ομάδων. Αν οι Sixers βγουν πρώτοι στην Ανατολή, ο Embiid είναι πολύ σοβαρός υποψήφιος. Ο Embiid είναι υποψήφιος, αλλά κάνει πολλές συχνές απουσίες, έχει τραυματισμό. Αυτό είναι το βασικό. Αν παίζει ένα μάτς και κάθε δύο, δεν γίνεται. Ναι. Ο LeBron θα βγει συζητητή. Πόπο, λέει, ήμασταν μέσα, λέει, με τον αδερφό μου, λέει, σε εκείνο το μάτς, λέει, Άρης Άλμπα, έπος. Ποιο μάτς? Το Άλμπα Άρης, μάλλον. Το Άλμπα Άρης, που κέρδισε ο Άρης. Με τον, πες ένα το καλό πρόβλημα. Αμερικανό. Α, εγώ νόμιζα τώρα στο, που έχασε με 15, όχι, ναι, άλλο λέει, πιο παλιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβαλε 90 πόντους χωρίς τον Νέντοβιτς, μέσα στο σεφ τον Ολυμπιακό. Γιατί στο παραδάκι με τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, τι θα κάνει? Σε συμφέρει που κέρδισε. 82-112 το βλέπω το μάτς. Προπονησούλα θα κάνετε. Ετοιμαστείτε για τον τελικό του διπλωματικού. Είναι δύσκολο. Σε μια μισή μέρα. Εντάξει, είναι δύσκολο. Προπονησούλα θα κάνουν. Τουλάχιστον να πάνε σε τόσο ψηλό ρυθμό, αυτό εννοώ. Το σχόλιο του LeBron λέει για το All-Star Game, λέει, πώς το βλέπετε? Δεν το είδαμε, φίλε. Έχει δίκιο ο LeBron. Τι λέει, Αντώνη? Τι All-Star, ότι δεν έχω ενέργεια και νιώθω άδειος για να παίξω σε All-Star. Ρε παιδιά, τώρα τι All-Star χωρίς κόσμο? Μην παίζεις, φίλε, σιγά, σε πάει καλά. Το λεπτό. All-Star χωρίς κόσμο. Το All-Star Game δεν έχει την έννοια να διασκεδάσει τον κόσμο να κάνει. Θα παίζουν δηλαδή με φωτογραφίες. Μόνο και μόνο θα το κάνουν, θέλουν να το κάνουν για να γραφτεί ότι και το 2021. Yeah. Έγινε All-Star. Έχει χορηγούς, έχει συμβόλαια. Δεν μπορεί να μην γίνει All-Star Game. Έχει τηλεοράσει αυτή και έχουν δισεκατομμύρια τηλεοπτικά. Εγώ το All-Star Game πάντως, σαν γεγονός με φωτογραφίες της εξέδρας, το βλέπω κωμικό. Σωστά. Και ο LeBron το λέει και από μπασκετικής άποψης. Γιατί σου λέει τώρα, εγώ στο All-Star Game για να πάω με ο LeBron. Δεν μπορώ να πάω να κοροϊδεύω. Πρέπει να κάνω και κάτι. Καλά, όλοι κοροϊδεύουν, Κώστα. Εκεί όλοι κοροϊδεύουν. Φέτος σεζόν είναι και πιο συγκεκριμένη. Είναι και πιο συμπτυγμένη η σεζόν και είναι πιο τακτικά τα, πιο ακριβώς πυκνά τα παιχνίδια. Οπότε τώρα για πανηγύρια και γιορτές είναι τώρα. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν. Είναι οι χορηγοί, τα έχουμε πει. Οι χορηγοί είναι. Αμήλικοι. Δεν ξεμπλέκεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός. Εύχομαι νίκες στις ομάδες μας και μακάρι να πάνε τα πράγματα όλα καλά γενικότερα για τη χώρα, για τον αθλητισμό. Δεν είναι όμορφες οι συνθήκες αυτές που ζούμε. Μακάρι να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Γεια χαρά.